Επιστρέψαμε μετά το. Δεν θα έχουμε. Έχουμε τον Χρυσάνθο Τσάλτο. Καλησπέρα, Χρυσάνθε. Είπα να, να δικαιολογήσω λίγο το μισθό μου, ρε φίλε. Α, άμα είναι έτσι, εντάξει. Δικαιολογημένος. Όχι, όχι. Έχω και παντελή. Είναι άλλο με. Και παντελή BBC, έτσι. Να ξέρει. Και όλοι οι άλλοι τι να πούμε, ρε. Αυτό, και εγώ αυτό. Ποιος είμαι, ο Διακογιάννης. Καλά, εντάξει, είναι άμπαλος. Εντάξει, γεια σου, Χρύσανθε. Ποιος. Αυτός ο Μπιμπισίδης, ο Κυριάκος είναι, με ξέρει, αλλά αυτός είναι άμπαλος. Το φαίνω για να φαίνομαι Μουρίνιο δίπλα του, κατάλαβες. Και μόνο, και μόνο, και μόνο που έχει το επίθετο αυτό, ναι, φίλε. Αυτό ναι, αυτό ναι. Σταματάνε όλα. Αυτό έχει. Αυτό πώς κάνουν παρέα μαζί σου αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά, δηλαδή, εντάξει. Ναι, επειδή, σωστό, ναι. Επειδή είναι πιο όμορφος γι' αυτό, είναι πιο όμορφος ο Ζάχος. Κατάλαβες. Ο Μπιμπισίδης, ενώ εσύ. Και μόνο που στο λέω, όντως, αυτό το δέχομαι. Αυτό είναι. Ζάχος, ο Ζάχος είναι. Που έχετε το Ζάχος στο Λίμπερο. Που λες τώρα σε. Εντάξει. Τώρα το λες σε αυτό. Είναι στα σύνσου αυτό. Δεν ξέρει. Ναι. Για να ράβει. Δεν ξέρω, μπάλα ξέρω από τραμπάλα. Άντε, άντε. Γιατί σήμερα καλή μπάλα δεν είναι. Αλλά γενικότερα, αν δούμε όλα τα παιχνίδια κυπέλου όλων των ομάδων, κάπως έτσι πήγαν τα περισσότερα μάτς. Απλά ο Άρης το δικό του πέναλτι, τη δική του μεγάλη ευκαιρία, δεν την έκανε γκολ. Στη διάδα των, η οποία, ναι, πω ότι ο Άρης δεν, τις ενέργειες, δεν είχε τις ενέργειες που έπρεπε να έχει την άμυνα, γιατί όταν σε 2-3 περιπτώσεις το έχεις, την τελική πάσα, στο, όχι όμως για τον ίδιο λόγο που το λες εσύ. Γιατί, καταρχήν θα σου πω ότι ο Άρης δεν έχει εξασφαλίσει την είσοδο στα play-off. Και με την ίδια λόγη θα πάει για να διεκδικήσει την πρόκριση και όλοι αντιλαμβανόμαστε και πόσο πρέπει να προσπαθήσει η ομάδα την Κυριακή με την ΑΕΚ στο μυθίσει και εκείνο το μάτς. Ή αν θέλει να μην το αφήσει, δεν θα έχει την ενέργεια σε εκείνο το παιχνίδι. Αν λοιπόν πετάξει εντός εισαγωγικών τα δύο παιχνίδια από τα τέσσερα που έχει ως το τέλος, θα το σβάζει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο στην υπόθεση ότι οι άλλοι θα χάσουν βαθμούς, ο Ατρόμητος με τον Ολυμπιακό, να κάνεις μια νίκη. Και δεν θα είναι με αυτόν που έχει το παιχνίδι. Τι αν θα κάνω λοιπόν, λέω λοιπόν Τέισον, όχι όμως, το ρωτήσαμε όμως πριν απάντησε, γιατί που σταθερά είναι. Δεν ήταν μέτριος, ήταν κακός. Άρα, αν είναι να του δώσω μία άκρη, ο Φετφατζίδης, να μην πω συγκεκριμένο παίκτη, αν θέλεις, βέβαια ο Κάμα έχει πάρει και κάποιες ανάγκες, δεν έπαιξε 2-3 παιχνίδια, θα δώσω, λέω, παίκτες που ταιριάζουν έτσι. Χρυσάδε, τα ίδια λέμε. Από εκεί και έπειτα, ίσως δώσω μία αλλαγή στον Δελιδίση, ο οποίος θα έχει παίξει όλα. Δεν είναι μέχρι εκεί. Ο Δελιζής δεν και... είναι ο Λαδίδια, έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι στο δύναμο. Μόνο με τον Λούμπιτες. Μπράβο. Εμένα μου δείχνει ότι παίκτες, εντάξει, γιατί οι συνθήκες λένε για τους παίκτες δεν έχει καλύτερες δυνατές. Ο Παντελής που έχει παίξει ποδόσφαιρο το αντιλαμβάνεται, δεν είναι το καλύτερο δυνατό αυτό το μείον της ποδόσφαιρο. Είναι φυσιολογικό να κάνουν και περισσότερα λάθη και να πούμε ήταν πολύ κακός ο Ρόους. Μεσοεπιθετικά, έτσι. Ήταν κακός ο Σάσα. Πάρα πολλά λάθη. Ναι, μεν με παντού, αλλά μεσοεπιθετικά πάρα πολλά λάθη. Έκανε πολλές λάθος με τα εμφάνισης ο Βέλεφ. Είχε ζητηματάκια. Μήπως πληρώνουμε ότι δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Όχι. Για να σου πω γιατί. Γιατί δεν ήταν ότι έλειπαν κάποιοι παίκτες. Ο Βέλεφ και ο Κόρχουτ δεν παίξανε την Κυριακή με τον Πανιόν, παίξανε πριν 15 μέρες. Ναι, δηλαδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ναι, απλά ανέφερες. Όχι, δεν νομίζω. Ανέφερες, δεν έχουν καλές εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν κάποια θέματα με αιτήσεις, τουλάχιστον. Μισό, βγάλει ο Ένινγκ. Βέβαια. Έχει πέρα μια μεταγραφή που ήρθε το καλοκαίρι. Βάζει και το στόπερ το Δελιζήσι, ο Σβέλεφ. Και σταθεροποιεί μια πολύ καλή λύση. Δεν μπορούμε λοιπόν στο πρώτο με. Γιατί τον βάζει δεξιπάκ και στα προηγούμενα 10 που τον έβαλε ήταν εξαιρετικό. Τι υπόλοιπες λύσεις εκεί πέρα. Γι' αυτό εκεί σου λέω συμφωνώ. Εκεί συμφωνώ. Αν θες την άποψή μου, το ρωτέας παίξει με πνευμόνια στο rotation, που έτσι κι αλλιώς, θετικό κομμάτι που είναι και λίγο πιο με Μπρούνο Γκάμα, Λάρσον. Εκεί παίκτον, αλλά και δεν θα παίρνεις παίκτη. Εκεί να βάλεις τον Μαρτίνες. Μπρούνο Γκάμα έχουμε το Μαντσίνι, μην το ξεχνάς το Μαντσίνι. Τραυματία σήμερα, ναι. Και γι' αυτό δεν έπαιξε, ναι. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος, ναι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το πήγε καλά ο Ένι, ίσως να πρέπει να τίνες, απέκτησε κινητικότητα, αλλά ήταν λίγο άτυχη υπό την έννοια ότι εκεί, και ανάσεσα, βέβαια θα μιλούσαμε για ένα άλλο ματς, αν είχε μπει το πέναλτι. Πάντα
μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τον κατέμιασε ο Παπαδόπουλος. Ο κύριος λόγος που ξαναβγήκα είναι αυτός. Του το έχω πει πολλές φορές. Και ξέρεις τι με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει ότι όταν του το λέω και του το θυμίζω, λέει κάτι ακόμα για να έχει το επιχείρημα να μου την πει αφού πει τον γκολ. Ναι. Ενώ όμως κάθεσε ανάποδα, μετά τον άκουγα ψιθύριζε στη μετάδοση. Να μην ακούσει τι λέει. Τέλος πάντων, δεν φταίει ο Νίκος που ο Γκάμα το στέλνει στο δοκάρι. Αλλά ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να πας λίγο πιο άνετος. Αυτό πολύ πιο δεν ξέρω. Πολύ πιο άνετος θα πήγε. Ναι, αυτό κοίταξε. Για τον Άρη, τον φετινό και τον διαχρονικό Άρη, τον λατινόφωνο, τον ισπανόφωνο, ίσως να είναι και καλύτερο, φίλε, ναι. Πρόσεξε όμως, εγώ θέλω στα επόμενα 5 παιχνίδια μαζί με το παιχνίδι του Ατρομήτου στο κύπελλο, θέλω η ομάδα πρώτα απ' όλα να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή έξοδο. Είναι πολύ κομβικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λες, ότι ο Άρης δεν έχει τίτλο, είναι 50 χρόνια, το κύπελλο είναι ο βασικός στόχος κάθε χρόνο που ξεκινάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απολέσουμε τον άλλο στόχο, δεν είπα το οποίο Ζάχο... Δεν είπα αυτό. Όχι, το ξέρω, δεν είπες αυτό. Απλά εγώ θέλω να το διασφαλίσω απόλυτα, γιατί είναι η ασφάλειά μου και για την επόμενη σεζόν. Ο Άρης έπεσε λόγω κακής διαχείρισης φυσικά και λαθών κτλ. Αν όμως είχε αγωνιστική επιτυχία, θα τη γλίτωνε. Ναι, η αγωνιστική του αποτυχία. Την χρονιά με την Κουρουμπίλια που δεν βγήκε η Ευρώπη, έτσι, εντάξει. Θυμόμαστε. Η αγωνιστική του αποτυχία μεγενθύνει τις λάθος επιλογές. Τι είναι λάθος επιλογές? Παράδειγμα, λες το Βέλεφ να μείνει. Και συμφωνεί ο Βέλεφ και του κάνει συμβόλαιο 550 χιλιάρια για 2 χρόνια. Σωστά. Και δεν βγαίνει σε Ευρώπη. Πώς το πληρώσεις? Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω. Κάντε το πρώτο χρόνο χωρίς να την βγάλεις. Επαναλαμβάνω. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να διασφαλίσεις την ευρωπαϊκή σου έξοδο. Αν μπορείς την Κυριακή να κερδίσεις τον Αστέρα, αν το κερδίσεις 99% έχεις γίνει στην Εξάδα και με τον Παραθηναϊκό δεν γίνει κανένα απίστευτο που δεν νομίζω να γίνει, είσαι στην Ευρώπη. Εκτός να πάρει ο Πανετολικός στο κύπελο, εντάξει. Επαναλαμβάνω, μπορείς. Όχι, πρόσκειται, πάω να τελειώσω. Θα μπορείς ακόμα και σε match play-off να κάνεις rotation, φίλε. Θα μπορείς σίγουρα με την ΑΕΚ να κάνεις rotation, θα μπορείς σίγουρα με την Λαμία να κάνεις rotation. Ωραία, εγώ γιατί είπα, τραγίστη, επαναλαμβάνω, εξάδα. Είπα ότι αν σε αυτό το match της Κυριακής, θα σου πω και τα ονόματα, δεν υπάρχει. Αν δεν παίξει ο Μπα, αν δεν παίξει ο Μαρτίνεθ, αν δεν παίξει ο Σούγκρεν, αν δεν παίξει ο Ντουρμισάη, σε ποιο match θα παίξουν αυτοί, ρε φίλε, για πες μου δηλαδή. Αν δεν παίξω στο επόμενο μάτι. Εγώ θεωρώ. Σε ποιο θα παίξω. Συμφωνώ μαζί σου και, δηλαδή... και είμαι αυτή τη άποψη και εγώ. Σε ποιο θα παίξω. Και ξέρεις γιατί πρέπει να παίξουν κιόλας. Γιατί φάνηκε και με τον, τον Πανετολικό ότι η επιμονή σε κάποιους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν την Πέμπτη δεν του βγήκε. Να σου το πω, Χρυσάδε, και έτσι. Διαφορετικά. Και τρία, να σου το πω από την άλλη πλευρά του νομίσματος. 3-0 πες ότι είχαμε κερδίσει. Ναι. Πάλι το ίδιο θα σου λέγα. Ναι. Δηλαδή πρέπει και κάποιοι παίχτες να ξεκουραστούν, έτσι. Διότι ούτε μεταγραφές μπορέσαμε να κάνουμε. Με 3-0, ρε φίλε, με 3-0 το ρωτήσεις, θα το έκανε στο κύπελο. Εντάξει, και στο κύπελο, ρε φίλε, αλλά και σε αυτό το match. Δηλαδή, όπως λες εσύ, κάποιο. Αυτό το match είναι η ελπίδα της Τρίπολης για να μπει στα play-off είναι αυτό το match. Δεν είναι εύκολο το match. Κάποιοι έχουν παίξει το τελευταίες 40 μέρες 19, 8, 10 παιχνίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να είχαμε μεταγραφή. Σε είπα ποιοι είναι. Ναι, άρα πού διαφωνούμε, δεν το καταλαβαίνω. Ο Λάρσον, ο Βελιτζίσης, θεωρώ ότι πρέπει να πάω. Εγώ αν ήμουν, ας πούμε, θα πήγαινα το ρόλο στα στόπερ. Θα έδινα ανάσα στο Βελιτζίση. Έτσι. Θα έβαζα το Σούτκρεν δεξιά. Θα έβαζα το Μαρτίνεθ από την αρχή. Έτσι. Και ενδεχομένως και το τόξο αυτή του Ματίγια. Ενδεχομένως. Γιατί ο Ματίγια. Ναι. Τον γιατί ο Ματία πήρα να σας έλειπε. Τον τόσο το ξέχασα. Και άμα θυμηθούμε τόσο κιόλας, το καλύτερο του μάτς στον Άρη που δεν έχει παίξει και πολλά, το έχει κάνει και εκεί μέσα, στην Τρίπολη κιόλας, έτσι. Εκεί είναι το μάτς, ναι. Λοιπόν, αυτό τα ίδια λέμε, δεν μπορώ να καταλάβω πού διαφωνούμε. Χρυσταθέ, κάτσε να ακούσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο Λάρσον για μένα είναι λάθος που παίζει στον άξονα. Αυτή είναι η άποψη. Ναι, αυτός. Δεν είναι
δεν έπαιξε στον άξονα ο Λάσον σήμερα. Ο Λάσον πιο πολύ μπροστά είναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Το θέλω άκρα εγώ. Σασβέστε αριστερά τον θέλω. Και πού θα πάει, ο Γκάμα πού θα πάει. Από πίσω. Εκεί που είναι ο Λάσον. Από πίσω από ποιον. Από το center four. Πίσω από το center four. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να παίξει. Και ο Γκάμα, γιατί δεν έχει τα πνευμόνια να το κάνει, αλλά και γιατί δεν βρίσκει τους χώρους. Πνευμόνια να το κάνει και να σου πω κάτι. Ο Γκάμα είναι μονίμως όμως ο κορυφαίος παίκτης του Άρη. Ναι, συμφωνώ ότι... Ο Γκάμα είναι από τους κορυφαίους παίκτες του Άρη. Θεωρώ ότι ο Λάρσον η θέση του δεν είναι εκεί πέρα. Θα ήταν καλύτερα στο άκρο. Πες τον αν αποκλειστούμε τον Γκάμα να αλλάξει. Και σήμερα φαίνεται τι προσφέρει ο Ιντέγε. Όχι, έπεσε τώρα. Πόσο απασχολεί. Σε ποιον να λες για τον Ιντέγε. Πόσο πολύ απασχολεί τους αμυντικούς. Πόσο κατεβάσει μπάλες που άρχισε δεν έχει. Να κάνεις μια αναγέννηση να κατεβάσει μπάλα. Ώστε ο Γκάμα, ο Φέτσα και τα λοιπά να αυτό έχει δίκιο. Να λέμε για το. Εγώ θα προτιμούσα. Δεν λέω για την εκτελεστική του δυνότητα, παιδιά. Να σου πω λίγο. Κάμπορα. Αλλά... Ένα κάμπορα θέλει ο BBC. Ένα κάμπορα. Όχι. Έτσι, Τζόσο. Ο κάμπορα να το βάλει στη θέση. Αν το βάλει. Άκουσε με λίγο. Αν το βάλει τον κάμπορα στη θέση του Λάρσον, θα συμφωνούσε. Όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μου πει ποιο σεντερφόρ θα ήθελε. Θα ήθελα να. Στην Μπαμπαντίγια, στην Τζόνσον. Έτσι, έναν λίγο πιο σκυλί, πιο περιοχάντο. Με πιο ποναδίνη, συμφωνώ, να πάρει και φαγιά. Συμφωνώ. Ένα τέτοιο στυλ θα ήθελα. Αλλά και οι δύο παίκτες, που ανέφερες κοστίζανε 500 χιλιάρικα ως δανεικοί. Ναι, εντάξει. Ο Έντι Τζόνσον 500 χιλιάρικα. Ο Έντι Τζόνσον είχε 500 χιλιάρικα. Ο Έντι Τζόνσον είχε 4 εκατομμύρια ρίκα. Μαζί με το δανεισμό του κόστισε 500 χιλιάρικα, ναι. Uh-huh. Και τόσο και 300 συν 150 δανεισμός νομίζω έχει τώρα από Παντίγια. Αλλά αυτοί είναι παίκτες τώρα. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν τους βάζουμε να τους συγκρίνουμε, είναι πιο πάνω το κασέ τους. Θα ήταν πιο πάνω το κασέ τους από, από τον Ιντέγε. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, πιάσαμε τους δύο καλύτερους για μένα παίκτες στη θέση. Δεν γίνεται να έχεις μονίμως τους καλύτερους και ο Τζόνσον δεν έδωσε στον Άρη όσο θα μπορούσε. Δεν έδωσε γιατί υπήρχε ο Κόκκι και ο Κάμπορα τότε, γι' αυτό. Ήταν τρίτος σέντερ φόρεστ. Και μιλάμε, ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτό το σωματότυπο θα ήταν. Συμφωνώ για τον Τζόνσον. Και εγώ τον θεωρώ εξαιρετικό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τώρα έχουμε τον Ιντέγε. Θα πρέπει να πάρουμε τα θετικά του Ιντέγε και να περιορίσουμε τα αρνητικά. Ξαναδείχνει καπάκι. Το ξαναδείχνει καπάκι το. Ναι. Συνήθως έτσι κάνουν, ναι. Ναι, το δείχνω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα το ένα το πέρα το έδωσα πεντακάθαρο. Το άλλο ρε παιδιά το βλέπει στο βαρ. Η μπάλα χτυπάει στο χέρι στο 3 ναι. του Κατράνη. Πώς γίνεται να μην δώσει το πέναλτι. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σκουλάς. Μόνο με εμάς γίνεται. Ο κύριος Σκουλάς ακριβώς. Σκουλάς. Αυτό να δούμε και ποιος θα είναι καθηγητής, ναι. Άλλη μία απόδειξη το πόσο αδύναμος, καλά αυτό είναι διαχρονικό, να μην το λέμε τώρα για τον Καρυπίδη, έτσι διαχρονικό φαινόμενο είναι αυτό, το πόσο αδύναμος είναι ο Άρης εξωαγωνιστικά. Δηλαδή στην έδρα του δεν το πήρε αυτό το πέναλτι. Καλά. Στην έδρα του δεν το πήρε. Μα βάλαν διαιτητή, να σου πω κάτι, τα έχουν πει για τον Περέιρα και τα λοιπά και γι' αυτό όταν λέω να φύγει ο Περέιρα μου λένε λες αυτό που λέει ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ βλέπω τι κάνει στον Άρη. Μου βάλε διαιτητή με τον Ατρόμητο, δηλαδή δεν είναι να το ψάξει αυτό φίλε. Ο οποίος ήταν στη Β' Εθνική, τον επιστρέφει και μου τον βάζει τον διαιτητή Δυτικής Αττικής, από το Περιστέρι δηλαδή, εντάξει. Στο Άρης Ατρόμητος. Δηλαδή να το ψάξεις αυτό δεν γίνεται ρε φίλε. Τώρα στη Ρεβάνσα είναι από τη Θεσσαλονίκη να απαιτήσει ο Άρης. Αλλά και ποιο να ξεκάθαρα να πέσουμε σε κάτι. Όχι. Όχι, τι λέτε. Ποια Θεσσαλονίκη είναι τρελός είστε. Το Ζαχαριάδη και αυτούς εδώ πέρα. Όχι, να ξαναβάλει το Βάτσιο. Ποια Θεσσαλονίκη ρε. Ρε πας καλά ρε. Τέλος πάντων. Δεν έχει χαθεί κάτι. Θεωρώ ότι ο Άρης. Η αλήθεια, παραμένει. Χρήσατε ένα λεπτό. Δεν έχει χαθεί σίγουρα κάτι, αλλά τον πείραξε ο Ναριάννο τώρα αυτό 0-0. Ήθελε έστω. Δεύτερο, έχουμε ένα δεύτερο χρόνο. Εντάξει. Λίγο μας χάλασε λίγο. Έστω ένα μισό μηδέν το θέλαμε. Εντάξει. Να μην το. Αφού χτύψει το πέρα στο δοκάρι, τι να κάνουμε, ρε φίλε τώρα. Έγινε. Πέντε μέρες κράτηση τον Παπαδόπουλο. Είμαστε σαν ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει. Είδομεν. Ο Παπαδόπουλος που είπε πριν ότι ο Άρης δεν τρώει δύο γκολ από τον Ατρόμητο. Και το μάτσο που προδάλλημα έχει λήξει 2-2.
άνθρωπο τον έφαγε στον. Δηλαδή λέει, αν βάλεις ένα κόλ τελείωσες. Γι' αυτόν πήρα τηλέφωνο. Δύο κόλ δεν έφαγε στο πρωτάθλημα. Στον άνθρωπο. Το μπουγάτσα μου θυμίζει. Και αυτός φιλογκαντέμις είναι. Τι είπε, τίποτα όχι έτσι. Ό,τι πιάνει. Θα πάω εγώ να φέρω την πρόκριση. Άντε πήγαινε Χρύσαφε. Θα πάω να φέρω την πρόκριση. Πάω να φέρεις την πρόκριση γιατί... Την έχω φέρει, κοίταξε. Κύπελο, ότι έχω πάει Ατρόμητο, την έχω φέρει. Τα προηγούμενα χρόνια. Μία φορά παίξαμε, τι πότε... Α, όχι, δεν ψέματα. Δεν την είμαι ειλικρινής. Δύο παίξαμε. Τη μία την έφερα και την άλλη την έχασα. Με Καστίγιο την έχασα. Τότε τι με, άντε, πάω να κάνεις το 1-2. Άντε. Άντε. Θα κάνω, ρε φίλε. Λοιπόν. Θα κάνω, ρε φίλε, τι να κάνω. Να σε ευχαριστήσουμε κύριε Τσαλτίδη μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Χρύσανθο Τσαλτίδη. Λοιπόν, την άποψή σου θέλουμε για το παιχνίδι, για να ανοίξουμε τις γραμμές. Κοίταξε να δεις. Συμφωνώ πάνω κάτω αυτά θα έλεγα. Απλά λίγο για το Σάσα που είπε, ας πούμε, το παιδί, εντάξει. Εντάξει, δικαιούργια και ένα με ένα πρόσεξε να δεις. Ναι, έχει δίκιο. Με τον Πανιόνιο, ανασταλτικά ο τέτοιος, εγώ τον έχω ανύπαρκτο. Τον. Τον Ματίγια, τον Ματίγια. Ναι. Περιμένω από τον Ματίγια να κάνει, ας πούμε, ένα στημένο καλό και φέτος δεν έκανε. Πέρα από μια φορά, σήμερα δεν έκανε κανένα στημένο. Γενικά τη χρονιά αυτή δεν τον πάει το στημένο όπως πήγαινε πέρυσι. Και εντάξει, κάποια στιγμή και αφού έχει δυνάμεις, είναι άνθρωπος, κάποια στιγμή θα φοβάμαι ότι θα σκάσει. Έτσι, δηλαδή για το Σάσα, έτσι. Ναι, εντάξει. Εγώ αυτό τον είπα. Όταν λέω να παίξει ο Μπα, τι λέω. Ναι, εντάξει. Εντάξει, απλά. Μπα τόσο. Ο Σάσα είναι ένα άσο στο μανίκι της ομάδος. Μίλαμε τώρα. Σήμερα έκανε πολλά, πρόσεξε. Αβίαστα λάθη. Δηλαδή ενώ είχε την μπάλα. Κάποια στιγμή υπάρχει ναι. Και η κόπωση. Και ένα κακό βράδυ. Εντάξει. Και κακό βράδυ. Αυτό που είπα και. Εμένα ο Ρος. Sorry. Ήθελα να παρεύω και όταν μιλούσαμε τον Χρυσανθό. Ναι, θα τον πάρουμε το φίλο. Εγώ γενικά δεν μου αρέσει η δεξιά ο Ρος. Γενικά δεν μου αρέσει η δεξιά. Εσύ δεν ξέρω. Εγώ άμασταν όλα τα μάτια. Πρόσεξε. Δεν λέω ότι ήταν κακό. Λέω δεν μ' αρέσει για δεξιά ο Ρος. Κοίταξε, ο Ρος ανασταλτικά επειδή το ξέρει, επειδή είναι αμυντικός, θεωρώ ότι είναι καλός. Δεν μπορεί να είναι καλός ώστε να σου κάνει ένα παιχνίδι, τη σέντρα, να κάνει το σπριντ να φύγει. Είναι ένα βαρύ κορμί, πώς να το κάνουμε. Ναι, είναι. Έτσι. Είναι όμως για τη θέση του είναι γρήγορος. Το βλέπεις και. Είναι γρήγορος, αλλά δεν πάει να είναι ένα βαρύ κορμί. Ναι, εντάξει, είναι εσύ και πόσο ψηλό παιδί είναι. Λογικό είναι. Τώρα, εντάχει που με ρώτησες για το παιχνίδι, που είπε ότι ας πούμε δεν ήμασταν τόσο καλοί. Ναι, δεν είμαστε τόσο καλοί, αλλά πιστεύω και ο διαιτητής έβαλε το δαχτυλάκι. Ναι, του. Το έβαλε, εντάξει, γενικά. Γιατί πήγε με το παιχνίδι του Ατρομήτου στο θέμα της βρωμιάς. Ναι. Στο σκληρό παιχνίδι εννοείς. Το τσούκου, το μπαμ, το που πέφτει, ναι. Ξέρεις, το χτυπηματάκι, το ύπουλο. Ναι. Που έπρεπε τουλάχιστον εκεί πέρα να του συνετίσει και να δώσει καμιά κάρτα. Αν δεν κάνω λάθος. Τις πρώτες δύο κάρτες πήραμε εμείς. Μπράβο, τελικά τις πήραμε εμείς. Τις πρώτες δύο, ο Σάσα και ο. Δηλαδή αυτό. Αυτό που λένε ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ματή, είναι ο διαιτητής άφησε αυτό το πράγμα. Ο Άρης, ας πούμε, μπορούσε και στο 60 λεπτό σε διακόπτω αυτό στο αριστερό μπακ του Ατρομήτου που είχε κάρτα και έπιασε τον Φετφατζίδη. Τον πιάνει από πίσω και τον αφήνει. Μπορούσε να πάρει δεύτερη κίτρινη. Εντάξει. Σε αυτό μπορούσε να του τη δώσει τον άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε να. Τέλειωσε την άποψή σου. Επίσης έπαιξε πάρα πολύ κοντινές γραμμές, κοντά τις γραμμές. Αυτό το κάναμε και με τον Άρη, η αλήθεια είναι. Ο τέτοιος, ο Παντελίτης, κάτι που δεν. Με τον Άρη δεν τον έκανε τόσο πολύ, γιατί μα θυμάσαι, φάγαμε πολλά κολλήματα. Σε ανάλογα μάτς, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη στην Τούμπα, το θυμάμαι τον Μπάτσα. Αμυντικά ο Παντελίτης δεν τον είχε καλά. Οι γραμμές ήταν πάρα πολύ κοντά. Αμυντικά τον Άρη, ο Παντελίτης δεν τον είχε καλά. Μα θυμάσαι, ξεκινήσαμε με 3 φιλικά, φάγαμε 11 γκολ. Ας τα φιλικά. Γενικά η ομάδα. Ξεκινάμε. Εντάξει, είναι ένα καθαρό. Λέω, ήρθε μια ομάδα που ήταν στην έδρα μια άλλη που ήταν φαβορή. Θεωρώ ότι ο Γερμανός. Και εμείς όταν πήγαμε στην Τούμπα έτσι έπαιξε. Ναι, δηλαδή. Ο Γερμανός, κάτι που μπορούμε να του καταλογίσουμε θετικό είναι ότι σημάδεψε την άμυνα του Άρη. Έτσι, δεν τόσο εύκολα γκολ με τον Γερμανό. Λοιπόν, κράτα, θα πει την άποψή σου, κράτησε την. Ναι. Δεν εδώ πέρα είμαστε. Πάμε στου φίλου. Επαναλαμβάνω 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα Ζάχο. Ω, Κοσμάς, τι λέει, φίλτατε. Επειδή με παρακάλεσες να έκανα? Πω, εντάξει, θα... Καλά, τα 20 ευρώ θα μου τα δώσεις μετά, διότι μεγάλη σου τιμή. Βγήκα. Μεγάλη σου τιμή που γεια βγαίνεις. Γεια σου Παντελή. Γεια σου φίλε μου. Τον ξέρεις αυτό να. Κοσμάς. Ναι. Είστε, εντάξει, θα συνεννοηθείτε και δύο άμπαλιστε. Προχώρα.
Α, εντάξει. Παντελή, τώρα ξέρεις, η πλάκα ξεσπιάει ότι κάθεσαι με έναν άνθρωπο που την μπάλα απλά τη βλέπει και νομίζει ότι είναι κάπου από εκεί τα παλιά τα σταυτοδοχεία. Ναι, απέναντι καλύτερα. Βλέπω και τη φάτσα, κατάλαβες. Έλα, πάμε. Λοιπόν, σήμερα η ομάδα δεν ήταν ούτε κακή ούτε καλή. Αυτό όμως βέβαια οφείλεται και στον τρόπο παιχνιδιού που έκανε ο Ατρόμητος. Δηλαδή ο Ατρόμητος κατέβηκε να παίξει ένα αμυντικό παιχνίδι. Δηλαδή το παιχνίδι στην ουσία του Σάβα Παντελίδη, αυτό που, κάνει, που έκανε και στον Άρη. Και ψιλοβρώμικο. Ναι, μπράβο. Εδώ θα προσθέσω δηλαδή σε αυτό που είπα ότι ό,τι έκανε και στον Άρη παράδειγμα, δηλαδή προσπαθούσε να παίξει από πίσω με άμυνα και με αντιπιθέσεις στην αυγή. Μόνο που εδώ πρόσθεσε και το βρώμικο παιχνίδι, το ξύλο, κάτι που στον Άρη δεν το έχουμε δει ποτέ, ας πούμε, τέτοιο. Ίσως και γιατί αν το δεις στον Άρη μπορεί να ξαφνικά δεις και στο πρώτο ημίχρονο τρεις κόκκινες κάρτες. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Χρυσανθό ότι ο Ιντέγε λείπει πάρα πολύ από την ομάδα του, φαίνεται δηλαδή η απουσία του. Ναι, δεν το ρώτησα πότε γυρίζει όμως, γιατί λένε θα γυρίσει πολύ νωρίτερα. Δεν το ρώτησα αυτό. Το πολύ νωρίτερα νομίζω ότι θέλει ακόμα καμιά 10 μέρες, 15 κάπου εκεί πέρα. 15 μέρες ρε φίλε, αν περάσουν έφτασε τις 40 που ήταν το κανονικό. Στο Ντουμπάι πήγε αυτό. Στο Ντουμπάι τώρα νομίζω γυρίζει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει να γυρίσει, ξέρεις πολύ καλά, ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται από έναν τραυματισμό μέχρι να ξαναβρει αγωνιστικό ρυθμό και όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή λείπει γιατί. Βλέπουμε ότι δεν βάζει τον Τουρμισάη. Δεν το βάζει, λέγω, και αυτό που ασχολείται. Θα σου πω το δικό μου το σκεπτικό, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Με Λάρσον όμως και την κοινή, γίνεται πιο κινητική η ομάδα. Ο Τουρμισάη δεν έχει αυτό που έχει ο Ιντέγε. Δηλαδή, να κατεβάσει μπάλα, να ανοίξει χώρο, να περάσουν και ας πούμε να μπουν μέσα στην περιοχή και άλλοι παίκτες. Αυτό δεν το έχει ο Τουρμισάη. Ο Τουρμισάη είναι ένα center for, έτσι όπως τον βλέπω εγώ και έτσι όπως τον είδαμε και τα άλλα τα παιχνίδια που στις άλλες ομάδες. Είναι το κλασικό center for να μου δώσει την μπάλα εκεί που πρέπει να την κάνω goal. Λοιπόν, κάτι που δεν το έχει ας πούμε ο Ιντέγε. Δεν είναι δηλαδή το center for, το βαρύ center for που θα περιμένει. Τον πήραν για να συμπλήρωνε στον άλλον, έτσι πάει. Αυτό που λείπει εγώ νομίζω, έτσι δηλαδή έτσι το φαντάζομαι, ότι εάν καταφέρουν να βρουν έναν αγωνιστικό ρυθμό και οι δύο και να παίξουν δίδυμο μέσα, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα μπροστά. Και με Τουρμισάη και με Ιντέγε. Όχι όμως τον Ιντέγε μπροστά. Ο Ιντέγε μπορεί να παίξει, ας πούμε, και αυτό που κάνει ο Λάρσον, παράδειγμα, να βγει και στα πλάγια, να πάρει μπάλα, να κάνει και παιχνίδι ακόμα. Το έχει δηλαδή αυτό. Ο Τουρμισάη δεν βλέπω να το έχει. Ωραία. Σήμερα ήταν λίγο αδύναμος κρίκος ο Σάσα. Σάσα δεν είναι καλό. Φάνηκε δηλαδή. Καθόλου καλό παιχνίδι. Φάνηκε δηλαδή αυτό. Γιατί μεσοαμυντικά δηλαδή ήμασταν δύσκολα. Και αυτό το πήρε χαμπάρι ο Παντελίδης. Γι' αυτό και είδες ότι έβγαζε και δύο παίκτες συνέχεια μπροστά. Δηλαδή πάνω από την γραμμή της περιοχής. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην μπορέσουμε δηλαδή να μεταβιβάσουμε και σωστά την μπάλα. Τώρα για το Rose. Ο Ρόζ, παιδιά, είναι η καλύτερη θέση που βρήκε. Εμένα εκεί μ' αρέσει περισσότερο από ό,τι όταν έπαιζε. Εμένα μ' αρέσει εκεί γιατί νιώθω μια καλύτερη σιγουριά από οποιαδήποτε άλλη φορά σαν δεξί μπακ. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά να νιώθω τόσο σιγουριά. Γιατί αυτό που λέει ο Παντελής, παράδειγμα, είναι βαρύ κορμί. Ναι, έχει όμως ταχύτητα. Γίνεται πλεονέκτημα ξαφνικά το βαρύ κορμί σε μπακ. Δεν πάει αναστατικά ο Ρόζ, φίλε μου. Αυτό είναι. Αυτό είπα. Ο Ρος δεν πας και ανασταλτικά. Κλείστε με αυτό όμως, γιατί είναι γεμάτη. Ναι, αλλά είναι μπροστά όμως. Και δεν μπορεί να κάνει το σπριντ, την κίνηση ώστε να φύγει να κάνει τη σέντρα, γιατί απλά είναι βαρύ ναι, αλλά τη θέση του. Αυτό είπα. Αλλά βρίσκεται όμως Παντελή, όταν βρεθεί μπροστά όμως γίνεται πολύ ωραία ο συνδυασμός του. Είναι με αποτέλεσμα να μπορεί να πατήσει. Μπορεί να πατήσει και από το κέντρο της περιοχής, μπορεί να πατήσει και από τα πλάγια. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Και δεν είναι λοιπόν, επί σε λάθη και τέτοια. Κλείσε με αυτό λίγο τώρα, Κοσμά, γιατί είναι γεμάτη γραμμή. Κλείσε με αυτό. Okay, ναι, εντάξει. Εγώ απλά ήθελα να πω ότι ευτυχώς το 0 είναι καλό, έτσι όπως ήρθε η κατάσταση το 0. Εμείς θέλαμε 0, να μην έχουμε παθητικό. Ωραία. Νομίζω ότι μέσα εκεί, όπως και να έχει ο Άρης, επειδή εγώ βγάζει γκολ, θα είναι και διαφορετική η ομάδα. Σήμερα ήταν και λίγο η συγκυρία, πες και λίγο ο καιρός, ας το πούμε, ας ρίξουμε και λίγο δικαιολογία έτσι και στον καιρό και λίγο το ένα, λίγο το άλλο, όλα αυτά μαζί. Okay. Και η ατυχία, ναι, και όντως και η ατυχία. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να σε καλά, Κοσμά. Να σε καλά, φίλε. Η Μπαρσελόνα παίζει με κίτρινα πάντως, ωραία σήμερα. Το είδαμε, ναι.
Συγκινηθήκαμε. Έτσι. Σιγά την ομάδα. Μπράβο. Σιγά το καφενείο, άντε. Γιατί η Ισπανία τι είσαι, εσύ, ρε. Τίποτα. Καφενείο η Μπαρτσελόνα. Άρης και Μάντσεστερ, τίποτα άλλο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου. Ο Χρήστος από Σέρση με ζωή. Έλα, ρε Χρήστο, πάμε. Κίτρινα φορά, ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε μικρές ομάδες. Πατριώτης δεν είναι. Φιλάκι, είπαμε, Άρης και λίγο Μάντσεστερ. Τώρα Σέρες μέσα από Σέρση είσαι. Ναι, ναι, φλεράκι. Εγώ είμαι από την Κίμηση, Σερών είμαι. Δεν πας στην Κίμη να ηρεμήσουμε. Έλα, πάμε, ρε Χρήστο. Ζάχο, Άρης και Bristol City, τέλος πάντων. Λοιπόν, στα δικά μας. Και Ματίγια και Φετβατζίδης στα φάουλ και στα κόρνερ που εκτελούν. Δεν τα εκτελούν καλά, ρε παιδιά, στις στιμένες φάσεις. Δηλαδή, ούτε δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε δίκιο ο Παντελής αυτό. Φέτος τα στιμένα του Ματίγια, ειδικά που έχουν, που το έχει αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν. Θα συμφωνήσω και με τον Σάσα, ναι, όντως. Και ο Ρόζ ήταν μέτριος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κακός δηλαδή ήταν, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Εγώ πιστεύω, παιδιά, μέσα εκεί θα περάσουμε με ισοπαλία με γκολ. 2-2-1-1, δηλαδή θέλω να πιστεύω θα περάσουμε. Και πρέπει κιόλας, έτσι. Δεν... Ναι. Αυτά, δεν έχω κάτι να πω. Μην κρατώ και τη γραμμή. Κοίτα, καλή συνέχεια, παιδιά. Φιλέ, μ' ακούς? Έλα. Πες μου, πες μου. Εντάξει, κοίταξε. Ο Άρης, εγώ θεωρώ ότι και ο διαιτητής έβαλε το δαχτυλάκι του αυτού που είπα πριν. Δηλαδή, η ομάδα δεν ξεκίνησε άσχημα τα πρώτα λεπτά. Απλά λίγο. Ξέρεις, κάποια στιγμή και τα νεύρα των παιχτών αρχίζουν και γίνονται τσατάλια. Γιατί υπήρχε αυτή η βρωμιά, αυτό που σου είπα, που είπα πριν, ας πούμε, το χτυπηματάκι, το βρώμικο, το κατάλαβες. Όχι το. Εκεί θα μπορούσε, ο διαιτητής λίγο να τους ρίξει καμιά κάρτα, ώστε να δούμε λίγο παιχνίδι καλύτερο. Εκεί ήταν δηλαδή. Ήταν ένα. Δεν νομίζω ήταν ότι πολύ έξυπνο. Τι πράγμα? Εντάξει. Δεν νομίζω ότι επηρέασε και ήταν ο βοηθός ήταν καλός. Το παιχνίδι πιστεύω ότι ψιλοεπηρεάστηκε. Το πέναλτι επηρέασε, πάντως που δεν το έδωσε το πρώτο, έτσι. Και πέναλτι δεν έδωσε. Ντάξει. Και κάποια, δηλαδή δίνεις τώρα κάρτα σε παίκτες του Άρη πρώτα, ενώ το βρώμικο παιχνίδι το κάνει ο Ατρόμητος. Ναι, εντάξει, τώρα τέλος πάντων. Ήμασταν και άτυχοι, ρε παιδιά, τώρα τέλος πάντων. Οκ, okay. Εντάξει, ρε Χρήστο, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη, εσείς. Ναι, για Ζάχο. Τι κάνετε, καλά. Δόξα τον Πανάγαφε, εσείς τι κάνετε. Το έχει και το όνομα, εγώ μπαίνω από την Καμινάδα. Ο Άγιος Βασίλειος, έτσι είναι. Έτσι δεν λένε. Έτσι λένε, βέβαια, εντάξει. Ο απέναντι μου ο Παντελής το πιστεύει, ακόμη τον περιμένει να έρθει, το φέρει τώρα. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώντας εδώ μέσα στην αναξιότητά μου από το ραδιόφωνο σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Ναι. Όλων των ομάδων. Παρατηρώ ότι οι ομάδες που πιστώνονται, να μην πω ότι τους καταδικάζει η διαιτησία, τα περισσότερα λάθη είναι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Ναι, ειδικά φέτος. Σε αυτές τις δύο ομάδες γίνονται τρομερά λάθη και μάλιστα παρακολουθώντας όχι δικούς μας αναμεταδότες, κάποιος δηλαδή που μπορεί να είναι από τον Άρη, να υποστηρίζει τον Άρη, κάποιος από τον Παναθηναϊκό, ακούω τα παιχνίδια που ένας Θεσσαλονικιός αλλά μεταδίδει τον Παναθηναϊκό να παίζει φερμπή στη Λάρισα, στη Ξάνθη. Κατάλαβα. Για να έχετε, ο Παναθηναϊκός. Για να έχετε πιο ουδέτερη άποψη. Ναι, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ναι. Με αυτό το βάσιο ξέχασε να πει ο αγαπητός μου Χρήστος. Για ποιο λόγο τον υποβιβάσανε? Δεν το διάδωστε μας τα φώτα σας. Όχι, φώτα δεν δίνω σε κανέναν. Μόνο βοήθεια. Μόνο τη βοήθειά σας. Δεν έχω την ικανότητα, ναι. Ναι, καταλάβατε πως τα είπα. Ξέρω το πρόβλημά σας. Λοιπόν, ήταν το παιχνίδι όπου η Λαμία είχε ανέβει στην Αλφα Εθνική την πρώτη χρονιά που συναγωνίζονται με τον Άρη. Α, ναι. Και ο Απόλλων και η Λαμία. Σωστά, οι τρεις και ομάδες. Και δεν ήταν έτοιμη στο γήπεδό της να παίξει, να υποδεχθεί παιχνίδια της Σούπερ Λίγκ και έπαιζε μέσα στο γήπεδο του Ατρομήτου. Ναι. Εκεί λοιπόν ως γηπεδούχος η Λαμία έπαιξε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σωστά. Ο κύριος Βάσιος έδωσε το πέναλτι μόλις πέρασε το κέντρο του γηπέδου ένας παίκτης του Άρη. Της ΑΕΚ, έπαιξε, ναι. Και έδωσε πέναλτι. Ναι, ναι, το έξω από την περιοχή που ήταν, ναι, κατάλαβα. Αυτός ήταν. Δεν ήταν έξω από την περιοχή, στην άλλη περιοχή ήταν παραλίγο. Ναι, αφού γελούσαν άπαντες που έβρισκονται στο γήπεδο, εγώ και το παιχνίδι το παρακολουθούσα από την Έρα Σπορ και οι δύο που αναμεταδίδαν τον αγώνα
είχαν πεθάνει στο γέλιο. Ναι, 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 ήταν αρκετά κιόλας έξω από τη μεγάλη περιοχή και έδωσε πέναλτι. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, αλλού θέλω να καταλήξω, η αρχή, διότι μία αρχή τους βάζει αυτούς. Ο κύριος Περέιρα. Όποιος και δεν είναι αυτός, τώρα Περέιρα, τώρα Πορτογάλος και τέτοιο. Που αμείβεται και πλουσιοπάροχα κιόλας, πάνω από 20.000 ευρώ το μήνα. 22.000 το μήνα. Έτσι, 22.000. Αυτή μόνο για σαγκρία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό τον προβίβασε από τη Β' Εθνική στην Α και μάλιστα επειδή παρακολουθώντας και τις ομάδες της Β' Εθνικής ήταν και εκεί κακός διαιτητής. Στα παιχνίδια που παρακολουθούσα. Κατάλαβα. Είναι απίστευτο πράγμα. Προφανώς εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς, κύριε Βασίλη, τι να πω. Όχι, εσύ είναι τόσο ικανότητα. Ναι, άμα είναι τόσο κακός και τόσο κακός διαιτητής και προβιβάζεται, κάτι λέει αυτό. Τουλάχιστον, τι να πω, στη δικιά μας λογική τουλάχιστον. Τι να... Κοίταξε, εσείς που ασχολείστε με τις ομάδες πιο ζεστά, θα πρέπει να γίνει βίωμα πλέον σε όλες τις ομάδες, δηλαδή κάθε φίλος ή φίλαθλος ή οπαδός μιας ομάδος, να το πει στην ομάδα του όταν εκπροσωπούνται πλέον από εδώ και πέρα στη Super League, να καθίσουν και να πούνε, κύριε, τελειώσαν τα παιχνίδια με τις ενώσεις με τους διαιτητές. Ναι, δεν τελειώσαν όμως, δυστυχώς. Θα πρέπει αυτοί που είναι προϊστάμενοι τους, οι Έλληνες αυτή τη φορά, όχι ο Περέιρα, αυτοί που τους δίνουν δηλαδή τα διπλώματα και τους προβιβάζουν από τις τεχνικές κατηγορίες στην γάμα, β, α, εθνική, θα πρέπει να είναι οι καλύτεροι. Δεν παίζουν πολύ ρόλο αυτά, κύριε Βασίλη. Είστε πολύ ρομαντικός, μου φαίνεται. Όχι, μου φαίνεται, είναι σίγουρο αυτό. Δεν παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα. Όχι, αξιοκρατία δεν παίζουν. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ούτε παλαιομοδίτικη, ούτε σημερινή, ούτε μελλοντική. Η αξιοκρατία είναι η μία. Έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά δυστυχώς δεν είναι, κύριε Βασίλη. Δυστυχώς. Τι να κάνω. Εάν δεν επιδιωχθεί, αγαπητέ μου Ζάχο, αυτό, δεν πρόκειται να φτιάξουμε ποδόσφαιρο. Διότι ο διαιτητής είναι άρχον του αγώνος. Δεν είναι ένας συντελιστής να είχαμε να λέγαμε να τον αλλάξουμε την ώρα του μάτς. Αυτό δεν έχουν καταλάβει όλοι. Όπως και το έσχος ότι ο διαιτητής δεν πάει στο ΒΑΡ. Τον είπε ο άλλος, λέει, από το ΒΑΡ. Μα τον πείτε τον πείτε. Θα πρέπει να πάει να το αλλάξει, βέβαια. Την τελική απόφαση να έχει ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και δεν ακούω γι' αυτό το πράγμα να ανησυχεί κανείς. Προφανώς ο κύριος Κουλάς που ήταν στο ΒΑΡ του είπε ότι δεν τρέχει τίποτα. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι θες να μπω στο μυαλό των ανθρώπων να το διαβάζω, δεν μπορώ. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε και Παναγιά μαζί σε όλους. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη, και εσείς καλό βράδυ. Και εσείς καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου αν θες. Ο Μάκης είμαι. Έλα, ρε Μάκη. Χαιρετισμού στο φίλο μας τον Πανταλέτο Βιπισίδη. Γεια σου, φιλαράκι. Γεια σου, αγορένα μου. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Βιπισίδη. Εγώ πιστεύω αυτό που λέω και εγώ, ότι ο Ματίγια αμυντικά δεν υπάρχει στο γήπεδο. Τις φάσεις που ξεκινούσε να κάνει πέρσι με τις έντρες του και με τα κόρνερ του και με τα στεμένα, ήταν καλός φέτος, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει φέτος. Μόνο το φάουλ με τη Μόλντε και ένα-δύο φάουλ τώρα. Αργεί την ανάπτυξη του παιχνιδιού, άμα το παρατηρήσετε, παίρνει την μπάλα και αργεί να δώσει την μπάλα. Και, και πάντα, φίλε μου, να σε συμπληρώσω, αν συμφωνείς βέβαια, πάντα στο δικό μας μισό. Συμφωνώ, ναι. Και ένα που, εντάξει, σήμερα ο Ρος δεν ήταν καθόλου καλός, ούτε ο Σάσα ήταν καλός. Δικαιούνται και αυτοί να κάνουν ένα κακό παιχνίδι, έτσι, ρε παιδιά. Σίγουρα το δικαιούνται. Αλλά βέβαια, αυτό που είπε Τρούλη, εσύ, και συμφωνώ και με τον Βιπισίδη, είναι ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην ομάδα. Εγώ με τον Έννη ειλικρινά μιλάω, δηλαδή όσοι έχουν παίξει μπάλα και το ξέρει και ο Κυριάκος, δεν είναι δυνατόν στο 85 να τον βάζει έναν παίκτη ή θες να τον κάνεις ήρωα, να τον καταστρέψει. Δηλαδή στο 85 μπορεί να σε βάλει ένα κόμμα και να γίνει ήρωας. Έχουν γίνει αυτά και στο 90 και στο 92. Στο 85 μέχρι να μπει στο παιχνίδι, μέχρι να κάνει, έχει λήξει κιόλας. Έτσι, για το ναι. Δεν περιμένουμε τώρα για να κάνει τα τρελά ο άλλος που το βάζει 5 λεπτά. Και του Τουρμισά, φαινόταν ο Λάσον. Ναι, και εγώ. Ο Λάσον το πρώτο παιχνίδι, από το πρώτο μέχρι να έκανε πολλά λάθη. Πιστεύω στο 60-65 έπρεπε να το βάλει τον Τουρμισά. Έπρεπε να βγει από το 60, δηλαδή ένας προπονητής που βλέπει και διαβάζει το παιχνίδι. Και γιατί να μην ξεκινήσουμε συγγνώμη λίγο, και γιατί να μην ξεκινήσουμε με έναν καθαρό σεντερφόρ. Και ξεκινάμε με περιφερειακά. Τώρα βέβαια το λέμε μετά το μάτς. Εντάξει. Φιλαράκι, αλλά να σου πω κάτι. Πες ότι και στο προηγούμενο πριν ήταν καλός, θέλησε να πάρει το κύπελλο, αλλά βλέπεις ότι δεν τραβάει. Βάλε τον Εβίλιο στο 60-65, βάλε και τον 70, κάνε αλλαγές. Αυτό που με προβληματίζει. Βασικά συμφωνούμε σε όλα. Αυτό που με προβληματίζει, φίλε μου, ξέρεις ποιο είναι. Ότι είμαστε προβλέψιμοι.
πάρα πολύ προβλέψιμος. Και δεν είναι και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι ναι, δεν έχουμε αλλαγές. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να είσαι προβλέψιμος. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα αυτό που είπα και στον Χρήσανδο, άμα άκουσες. Θα προτιμούσα τον Λάρσον αριστερά, γιατί εκείνη η θέση του. Έχει το παιδί πνευμόνια, έχει δυνάμεις. Και γρήγορος. Είναι γρήγορος. Είναι καλός παίχτης, δεν κάνει λάθη, ας πούμε, θα κάνει το κοντρόλ. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τον Ιντέγε που δεν το έχει το κοντρόλ, παράδειγμα. Συμφωνώ. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, παίξε με ένα 4-5-1, ας πούμε. Παίξε με ένα κλασικό σεντερφόρ στο κέντρο, στον άξονα του γηπέδου. Ας πούμε, δοκίμασε κάτι άλλο. Ξέρουμε ποια θα είναι η εντεκάδα, ποιο θα είναι το σύστημα και ποιες θα είναι οι αλλαγές. Είναι εύκολο για έναν προπονητή, λίγο έξυπνο, έναν έξυπνο προπονητή, όπως ο Παντελίδης απέδειξε ότι είναι έξυπνος, γιατί είδες ότι έπαιζε με κοντινά, οι παίκτες κοντά, οι γραμμές κοντά, έπαιξε το βρώμικο, το ποδόσφαιρο, το χτυπηματάκι, να σπάσει τα νεύρα. Ο διαιτητής πήγε με το μέρος του, δεν έδωσε μια κάρτα. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Μάκη, του τα έχω γράψει αυτά, κείμενα είναι. Του τα έχω γράψει και τα διαβάζει. Μην μπέρδεψε με τον Κυριάκο, ο φίλος. Έχει δίκιο. Ο Παντελής είναι, ο Παντελής, όχι ο Κυριάκος. Ο αδερφός μου. Ο Παντελής, ο Παντελής. Δεν είπα ο Κυριάκος. Δεν είπα ο Κυριάκος. Τρούλης είπα. Όχι, πριν είπες Κυριάκος. Είπες Κυριάκος και εγώ. Κυριάκος είπα, αλλά τον αδερφό μου, γιατί τον έχω και δίπλα. Κυριάκος λέει τον αδερφό μου. Α, εντάξει. Έλα, κλείσε με αυτό το τελευταίο. Λοιπόν, να πω το τελευταίο του Παντελή. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι στο θέμα του διαιτητή, όπως είπες πολύ σωστά, στο πρώτο τέταρτο έπεσε πολύ καμπάνα, έπρεπε να φάνει τουλάχιστον μία με δύο κίτρινα. Και φάγαμε εμείς. Καθαρά, για να σκόψει λίγο τον αέρα. Και το άλλο τώρα, ρε παιδιά, να κάνω και μία. Λέμε το διαιτητή, οκ. Τον είπε το VAR, όπως λες και πολύ σωστά, ρε Ντρούλη, ότι πήγαινε να το δει. Εμείς λέμε ότι είναι πέναλτι. Είμαστε 50-50. Άκουσε. Προφανώς, εφόσον δεν είναι τις συνομιλίες, δεν τις ακούμε και δεν τις βγάζουν δημόσια, κακώς. Προφανώς τον είπε το VAR ότι δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Έτσι. Πήγαινε. Ναι. Θα τον έλεγε, δες το και πήγαινε. Δεν εντάξει, πάση επιτώσει, μην τα ρίχνουμε εκεί. Ότι ο διαιτητής δεν ήταν καλός, δεν ήταν καλός. Όχι, πρώτα λέμε ότι εμείς. Μα όχι, πρώτα λέμε το σπίτι μας, δεν ήμασταν καλοί. Λέμε ο Σάσα δεν έπαιξε καλά. Αυτός δεν έπαιξε καλά. Τρούλη, εγώ σε είπα κάτι, ότι ο διαιτητής, όπως είπε και το παλικάρι ο Παντελής, ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να δώσει δύο κίτρινες φυλάξεις στο πρώτο τέταρτο. Για να κόψει λίγο το χτύπημα και το δυνατό παιχνίδι των φιλοξενούμενων. Το πρόβλημα μας εμάς είναι ότι ο Ένινγκ, το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναπώ και το έχω πει πολλές φορές ένα. Αργεί να κάνει αλλαγές, βλέπουμε κάτι αλλαγές στο 92, βλέπουμε κάτι αλλαγές στο 85 και στο 80. Θυμίζει Έλληνες προπονητές, θυμίζει. Του Σαμπάγεβιτς λοιπόν θυμίζει. Και άλλους, δεν θέλω να πω ονόματα. Οκ, Μάκη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άντε να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να έχεις. Στον επόμενο. Έλα, φίλε. Έλα, τι κάνετε, γεια σας. Γεια σου, φιλαράκι. Λοιπόν, για τις θέμα των αλλαγών, κλείνοντας και τη συζήτηση από τον προηγούμενο φίλο, δείχνει ότι ο προπονητής το υπάρχον υλικό που υπάρχει στο πάγκο δεν το εμπιστεύεται. Δεν το εμπιστεύεται, εντάξει, δεν είναι προφανή αυτό. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλές αλλαγές στον Άρη τώρα το Γενάρη, να έρθουν κάνα δύο-τρεις, να φύγουν δύο-τρεις, αλλά όλη αυτή η δουλειά τα μπουρδούκλωσε τα πράγματα προς το κακό για την ομάδα. Συμφωνώ, έτσι είναι. Το Ντουρμουσάι. Για να τον φέρει, για να τον στρώσει, για να τον δοκιμάσει, να δει αν ταιριάζει στο στυλ του Άρη. Που τον ξέρει, τον Ισάη, τώρα ο Γερμανός. Φέρτε τον, λέει, να τον δω. 6 μήνες να περάσει εξετάσεις, να δούμε αν κάνει. Μπορεί, δεν μπορεί. Ταιριάζει στο στυλ που παίζει η ομάδα. Δεν βοήθησε και αυτός μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με το όνομα που ακούγαμε, αυτά που βλέπουμε στο Άρη. Από αυτά που ξέραμε, από την πορεία του και ιδιαίτερα στον Πανιόνιο. Εγώ τον περίμενα πολύ καλύτερα. Ακόμα. Όχι, όπως βλέπεις ρε παιδί μου, και ο Τόνσο, και αυτός είναι ένας παίκτης για μένα, τον έχεις πόσο καιρό τώρα, δύο χρόνια, κλείνεις, ούτε καν αυτός κόλλησε στην ομάδα. Ο Τόνσο θα αποτελέσει παρελθόν. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε εκεί που έπεσε στον Αστέρα, τέτοιες και τα λοιπά. Αυτός σου έχει δέσει τα χέρια και η ομάδα γίνεται μονόχνοτη, λείπει και ο Εντέγε το κορμί, που δεν είναι και αυτός ο κόλλησες, αλλά κάνει όπως είπαμε τις άλλες δουλειές, τραβάει, χτυπάει, κλωτσάει. Να δεις σε τέτοιο μάτς με ξύλο. Γιατί είναι ο Παντελής, τώρα ποιος σφυρίζει, ο Κώστας, μάλιστα. Παράτε λίγο. Ναι, προφανώς ξέρω, δεν έχει άδικος αυτό. Ναι. Παίζανε σκληρά, δεν μπορεί. Ότι αυτός αφήνει, ρε παιδί μου, το παιχνίδι, πάει πιο πολύ φυσικά. Θα πάει να παίξει στον Ατρόμητο, θα δώσουν εντολή, μην ποτίζετε το χορτάρι. Σκάψτε και δυο λακκού, κάτι πέρα. Βάλτε και μία νάρκη. Βάλτε και μία νάρκη.
Βάτε, ρε εσύ τι θα σε παίξει άντρο, πώς έφαγες τον κόλλο εκεί το πρώτο με το, με το δέλιο που σε κάνει εκεί, τι σε κάνει με τον άλλο που σε κάνει screen και το ρίγει το μέλλον. Ακριβώς έκανε όπως το λες screen φίλε. Στα όρια του φάουλ. Εγώ θέλω να πω κάτι, εγώ το Βέλιο θα τον ήθελα στον Άρη. Θα τα αφήσει το γήπεδο απότιστο εκεί μια εβδομάδα, ξέρω να είναι. Τίποτα φίδια να πετάξει μέσα. Μπράβο, έτσι θα σε παίξει εκεί πέρα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά πρόσεξε. Επειδή ο Αστέρας Τρίπολης, τώρα πάμε στο πρωτάθλημα τώρα, έτσι. Ναι. Και η βαθμολογία του είναι κοντά. Δηλαδή και ο Αστέρας Τρίπολης, αυτό το παιχνίδι που παίζει με εμάς, δεν είναι τα αρέστα του, μήπως μπορέσει, μήπως. Είναι κοντά για την έκτη θέση, όχι με εμάς. Μπράβο, όχι να σε περάσει, παιδί μου. Έκτη, για να είναι στην έκτη. Ναι, 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 ελπίζει. Δεν είδα το πρόγραμμά του. Λέει να πετάξω τον Όφη έξω, ρε παιδί μου. Τον θέλει και ο άλλος από τον Πειραιά, σου λέει να βάλω αυτόν και να μπει ο Όφη. Δεν είδα το πρόγραμμα με ποιους παίζει άλλες τρεις αγωνιστικές, αλλά όντως. Έχει ενδιαφέρον τώρα που θα ξανακάνεις εκπομπή αύριο μεθαύριο που θα κάνεις, θα το δεις το πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Τον άλλον το είδα, γι' αυτό το είπα. Τον άλλον τον είδα. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια πίεση στην ομάδα, πώς να παίξω στον Αστέρα, έχω τη ρεμάς του κυπέλου να πούμε και από πάνω εμείς εδώ πάρ' το κύπελο, φερ' το κύπελο. Είναι λίγο το βάρος. Παρόλα τα αυτά ήμασταν κάτι, φίλε, το πέναλτι έπρεπε να το βάλουμε. Με ένα μηδέν πιστεύω θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Θα είχαμε μια άνεση πολύ καλύτερη. Και αυτό είχαμε καντεμιά που δεν πήγε το πέναλτι και πήγε στο δοκάρι. Και όπως να γυρίσει ο Ιντέγιο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλησπέρα. Γεια σας Λεβεντόπεδα. Καλώς τον. Το όνομά σου αν θέλεις. Καλησπέρα. Το Θανάση. Έλα ρε. Έλα. Σε θέλω και την άλλη εβδομάδα. Κατάλαβες γιατί. Ναι. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Εσύ ξεπάγιασα, γιατί και έχει κρύο εδώ. Σου ρίχνω από πάνω χιόνι. Θα φύγουμε με πνευμονία. Ναι. Δεν γάμω. Πήγαινε στο άλλο, δεν ξέρω πώς κλείνει. Έλα, ρε, να σου λέγει. Να πω ότι στον κύκλο μου, στους φίλους μου και στους γνωστούς μου, όταν τελείωσε το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, ήμουν στεναχωρεμένος. Και σαν γραφικός που είμαι, βγαίνοντας τα ραδιόφωνα σε κάνα 2-3 εκπομπές, σε άλλους σταθμούς ανέφερα τον προβληματισμό μου για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Κάποιοι το εκλάβανε λίγο διαφορετικά, σαν γκρίνια, σαν. Τελικά σήμερα αποδείχθηκε γιατί η στεναχώρια μου και ο προβληματισμός μου στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Γιατί σε εκείνο το παιχνίδι, κάνοντας 24 τελικές με 12-13 κλασικές φάσεις για γκολ, σκοράρεις μόνο 2 φορές, σε ένα παιχνίδι που θα κάνεις λιγότερες τελικές προσπάθειες και λιγότερες κλασικές ευκαιρίες και δει αγώνας κυπέλου που εκεί παίζουν ρόλο τα γκολ, όταν δεν θα έρθει το γκολ θα έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Ανοίγω μια παρένθεση. Είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για το γηπεδούχο όταν δεν μπορεί να κερδίσει. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Όταν λοιπόν θα έρθεις σε μια δύσκολη στιγμή η αντίπαλη σου ομάδα να κάνει πάρα πολύ καλή άμυνα, να της επιτρέπεται να παίζει δυνατό και σκληρό παιχνίδι, θα έρθει αυτό το αποτέλεσμα και μετά θα βγούμε όλοι εμείς οι γραφικοί γιατί δεν ήταν καλός ο ένας, γιατί ήταν κουρασμένος ο άλλος, γιατί δεν κάναμε τις μεταγραφές και γιατί η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Για μένα έτσι τον είδα τον αγώνα. Έτσι τον έκρινα τον αγώνα και δυστυχώς ή ευτυχώς όποιοι και να παίξουν, ό,τι και να κάνουν, παίζουν δύο ομάδες για να μην φανεί μία. Η άλλη κατέστρεψε το παιχνίδι μας, άρα είναι στα σύν του Ατρομήτου που κατέστρεψε το παιχνίδι μας και φανήκαμε ότι δεν ήμασταν τόσο καλοί σήμερα. Εάν εμείς καταρθώναμε και πετυχαίναμε το στόχο μας να πετύχουμε ένα γκολ, τότε θα είχαμε εμείς το στόχο μας. Μπράβο. Λοιπόν, παίζουν δύο ομάδες. Ο Πανιόνιος δεν μπόρεσε να μας αντιμετωπίσει γιατί μπορεί και τακτικά να μην παίξανε αυτό που θα θέλανε να παίξανε, γιατί τους αναγκάσαμε εμείς. Γιατί πάντα εγώ πιστεύω ότι για μια ομάδα όταν φαίνεται κακή την αναγκάζει η άλλη. Και δεν είναι χώμα μια ομάδα και φαίνεται η άλλη. Απλά είναι γιατί ο ένας βγάζει εκτός τον άλλον και έτσι γίνονται αυτά που γίνονται. Δυστυχώς ή ευτυχώς ακούστηκε την προηγούμενη εβδομάδα το ότι, αν δεν κάνω λάθος και από τον προπονητή μας, ότι εμείς δεν έχουμε χάσει κανένα πέναλτι,
Να λοιπόν που έγινε αυτό σήμερα και παραλίγο σε μια φάση που οι αντίμαλοι μας πέντε μάτς, πόσα δεν θυμάμαι, τέσσερα δεν έχουν σκοράρει. Παραλίγο να μας βάζανε και ένα γκολ. Ναι, να και, το ποδόσφαιρο είναι ένα, και το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που εγώ το λέω καταραμένο, γιατί μια στιγμή μπορεί να αλλάξει ολόκληρο ένα παιχνίδι και δυστυχώς αλλιώς το βλέπουν κάποιοι, αλλιώς το βλέπουν οι Ευρωπαίοι, αλλιώς το βλέπουν οι Έλληνες, οπαδοί, αλλιώς. Αυτά έχω να πω, Ζάχο. Εύχομαι, okay. εύχομαι ένα πράγμα. Δεν το αξίζει ο κόσμος της ομάδας μας να μην έχουμε φέτος κάτι καλό από αυτόν τον θεσμό, γιατί το περσινό ακόμα μου κάθεται μέσα στο στομάχι να αποκλειστεί η ομάδα μας από ομάδα Β κατηγορίας. Έτσι. Έχοντας δύο αποτελέσματα να υπερασπιστεί. Φέτος δεν θα το αντέξω και δεν με ενδιαφέρει όποια ομάδα να είναι. Πρέπει αυτός ο κόσμος κάποια στιγμή αυτό που μας χρωστάει ο σύλλογος να μας το δώσει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ατρόμητος. Γεια σου. Ατρόμητος είναι. Όχι. Γεια σου Ζάχο, γεια σου. Ή ο Αριστίδης είναι. Ατρόμητος. Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε. Νάτος, φίλος μας Ατρόμητος. Έλα ρε Γιάννη, σ' ακούμε. Παιδιά. Καλά, θέλω να σχολιάζουμε το μάτσο εδώ πέρα. Έχω και τον Παντελή το φίλο μου. Σας ακούω. Εδώ τον Παντελή τον άκουσα. Προσεκτικά λίγο διαιτητολάγνος μου ας βγαίνει ο Παντελής. Πώς λίγο. Διαιτητολάγνος. Είναι κακό το μάτσο. Έλα, πάμε να ακούσουμε την άποψή σου. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Εγώ με τους πραγματικά. Δεν εγώ κοιτάζω πάντα ανέκαθεν, δηλαδή όταν βλέπω ένα παιχνίδι, πρώτα με ενδιαφέρει πώς παίζει η ομάδα μου. Έτσι. Και μετά από και πέρα θα κριθεί το θέμα. Εγώ δεν βλέπω, όπως είπαν και οι άλλοι. Όπως είπε, για τους διαιτητές. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο διαιτητής και το πέναλτι θα μπορούσε να δώσει, ναι. Αλλά και αρέστηκε στο παιχνίδι του Ατρομήτου ότι στο πρώτο 40 λεπτό κυρίως. Έπαιξε λίγο ψηλοβόλικα. Άφησε λέει το λίγο πιο σκληρό ας πούμε, έδινε πιο εντάξει. Αυτό δεν είπα κάτι, δεν είπα ότι ήταν σφαγή. Όχι βέβαια, μην λέμε ότι θέλουμε. Είχαμε αδυναμίες, κάποιοι παίκτες δεν παίξανε όπως παίζανε. Και εντάξει, είναι και η κόπωση, είναι ότι δεν έχουμε και παίκτες, παίζουν και κάποια πράγματα εδώ, το κρύο αυτά. Γιάννη, εσύ μου είπες εύκολα θα έρθει τα πράγματα, δεν ήταν εύκολα τελικά, για πάμε. Δεν σου είπα εύκολα, σου είπα 70-30 είναι ο Άρης και ακόμα είναι το ίδιο, γιατί να ξέρεις ότι πολύ σημαντικό είναι ότι αν θες να περάσεις σε τέτοια παιχνίδια να σκοράρεις εκτός έδρας. Μην ναι. Δεν σκοράραμε εκτός έδρας και όλες οι ισοπαλίες βολεύουν τον Άρη τώρα. Οι ισοπαλίες με γκολ, ναι. Ναι, ο Άρης. Ναι, ισοπαλίες με γκολ βολεύουν τον Άρη. Ναι. Οπότε νομίζω ότι δεν έχει γίνει ούτε καν η μισή δουλειά. Τέλος πάντων είναι κακό ποιοτικά το μάτς, αλλά να σας λύσω πολύ κακό, όντως. Η σημερινή απορία. Πάμε. Ναι. Η σημερινή απορία καταρχήν. Είναι πολύ φυσικό για μένα ο Παντελίδης, μια ομάδα που την έχει φτιάξει ο ίδιος, τον Άρη, να ξέρει τις αδυναμίες του. Βέβαια, πολύ σωστό αυτό. Πολύ βασικό. Άρα πάρα πολύ απλά, αν είδατε εγώ είδα σχεδόν όλο το παιχνίδι, γιατί είχα κάτι διακοπές, γιατί το βλέπω μέσω ίντερνετ. Προσπαθούσε πάρα πολύ να κόψει τις πρώτες μπάλες του Άρη που θα τον βγάζανε γρήγορα στην αντεπίθεση. Ναι, ιδιαίτερα. Η ομάδα είναι δικιά του, τη γνωρίζει. Ιδιαίτερα από το 25ο λεπτό μέχρι το 45 το έκανε και καλά αυτό. Το έκανε πολύ καλά την πίεση αυτή. Γιατί, κοίτα να σου πω, έχουμε μια βαριά ομάδα φέτος. Ενώ πέρυσι είχαμε μια ομάδα που έβγαινε πολύ γρήγορα στην κόντρα επίθεση με τον Κάναντι. Φέτος είναι λίγο βαριά τα κορμιά, αλλά έχουμε έμπειρους παίχτες. Νομίζω και ο Ανδρούτσος και. Στο κέντρο γενικότερα έχουμε ψηλοδέσει, αν και εμένα είναι αργή ομάδα. Και ο Μπούντες είναι μεγάλος παιδί, είναι 38 χρονών νομίζω. 38 είναι. Πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Στα νιάτα του ήταν παικταράς τώρα, εντάξει μην λέμε παικταράς. Γυμνάζεται πάρα πολύ, ναι, είναι καλός παίχτης και πολύ καλό παιδί. Μεγάλος επαγγελματίας. Ναι, θα μείνει και στο Περιστέρι νομίζω και αφού λύσει την καριέρα του ποδοσφαιρικά. Δεύτερη απορία να σας λύσω περί του ίδιου θέματος πάλι. Επειδή άκουγα που λέγατε με τον Τάσο την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλλον μέσα στην εβδομάδα πάλι λέγατε για τον τελικό του 2001, νομίζω δύο κάπου εκεί ήταν, επειδή ήμουν στο γήπεδο, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Στη Φιλαδέλφια. Στη Φιλαδέλφια, ναι. Ναι. Η ομάδα αυτή λοιπόν, ο Μπάγεβιτς ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Την ομάδα αυτή την είχε φτιάξει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς και την είχε αναλάβει ο Τάκης Λεμονής, αν θυμάστε. Ο Μπάγεβιτς είναι πάρα πολύ έξυπνος προπονητής, έτσι.
Διάβασε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Τελικό... στον Ολυμπιακό. Στον τελικό του Καθατζόγλου δεν μου το έδειξε. Δεν συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Στο, ο γιατί γιατί ήταν ο Μπάγεβιτς. Όχι. Ο Μπάγεβιτς που είπε είναι έξυπνο προπονητή. Ο Μπάγεβιτς είχε όλο το πακέτο. Εγώ το γουστάριζα. Είχε όλο το πακέτο σαν προπονητή. Ναι. Δηλαδή πειθαρχία, επαγγελματισμό, να έχει διατροφολόγους, να έχει καλό βοηθό τον Περσία, να έχει γυμναστή τον Μπουρουτζίκα αυτά, αλλά στο 90 λεπτό ψιλοέπασκε. Εννοεί την ώρα του παιχνιδιού, στη ροή του παιχνιδιού. Ήταν το αρνητικό του για μένα. Όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι προπονητές έχουν τις αδυναμίες τους. Ναι, εντάξει, άμα είχε και αυτό, ο Μπάγεβιτς ήταν στην Μπαρσελόνα. Αλλά επειδή είπες για έξυπνος, γι' αυτό έδωσα βάση. Έλα, άσονα, είναι ευφυής άνθρωπος, ο Ντούσαν και επικοινωνιακά. Και καλές επιλογές επέκτες έκανε, δεν μπορώ να πω. Αλλά στο 90 λεπτό δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής. Έλα, Γιάννη, συνέχισε. Θα δούμε παιδιά στο επόμενο παιχνίδι. Θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι στο Περιστέρι. Πρώτος πιστεύω να δούμε λίγο καλύτερο θέμα, ρε παιδιά. Γιατί εγώ σας έχω ξαναπεί με φίλαθλος, το ξέρω περισσότερο. Και γουστάρω πιο πολύ να λέω παλιά. Καλά, κοίτα, εμείς επειδή είμαστε οπαδοί, δεν μας ενδιαφέρει το θέμα. Η πρόξη μας είναι. Από Αθήνα είναι ο φίλος μου, πού είναι. Αθήνα, Αθήνα είναι. Και παίρνει τηλέφωνο από Αθήνα. Γιατί μας ακούει και όλα. Μπράβο. Όχι, δεν είμαι από την Αθήνα. Είμαι από την Αθήνα, αλλά μένω στο εξωτερικό. Α, στο εξωτερικό, πού μένεις? Ελβετία, Ελβετία. Καλά είναι εκεί. Κρύο, πολύ παιδιά. Κρύο, τι ήθελες να έχει εκεί ζέστη. Να είσαι καλά, Γιάννη, να σε ακούσουμε. Οι μάγειρες πόσα λεφτά παίρνουν, φίλε? Επειδή ο Παντελής είναι μάγειρας, πόσα λεφτά παίρνουν οι μάγειρες εκεί? Φίλε μου, εδώ οι μάγειρες παίρνουν αρκετά καλά λεφτά, αλλά είναι ακριβή η ζωή, να ξέρεις. Ξέρω, για ένας φίλος μου εκεί. Δεν πας κι εσύ. Για να καταλάβεις, μόνο το ενίκιο ενός σπιτιού κάνει 1500 ευρώ περίπου. Τζάμπα πράγμα. Οκ, Γιάννη, να σε καλά, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να σε καλά, καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ, στο όνομα σας. Ο Κώστας από το Μανχάιντ με. Έλα ρε Κώστα, έλα, τι γίνεται ρε φίλε? Άκου τώρα, σε κάτω να γελάσαι λίγο. Για πάμε. Μια ίντρικα που άκουσα. Μια? Ίντρικα, Α, ίντρικα. Για πες, μας αρέσουν αυτά, μας αρέσουν. Από Αγκάθα Κρίστη και έτσι. Άκου τώρα. Ένας μπατζανάκης στο Σαββίδι. Μπατζανάκης στο Σαββίδι. Ναι. Είχε κανονίσει από πέρσι να φύγει ο Άρτα, ο Κουλούρης και ο Γιαννούρης από τον Ατρόμητο. Να μπορέσει ο Άρης να κερδίσει τον Ατρόμητο. Να έρθει στο τελικό με τον Μπάοκ, που σας το εύχομαι να έρθετε. Και εκεί λέει, από πέρα από τεχνή τον Μιχάλη, παιδί, ο Άρης θα δώσει το κύπελο στον Μπάοκ. Αυτό ήταν ένας μπατζανάκης του θείου του Σανιψιάς που το είπε στο Σαββίδι. Πολύ, πολύ τραβηγμένο. Μιλάτε για κάθε κρίση. Αυτό ήταν πολύ, εντάξει, είναι τραβηγμένο τώρα αυτό. Τέτοιο σενάριο, ούτε φόσκολος είναι. Ούτε σκοπό μου το λέω. Ούτε φόσκολος, καλά μεγάλος. Έχω σκοπό και το λέω. Δεν άκουσα σήμερα για το παιχνίδι έστω έναν Αργιανό, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, να βγει να και πει. Να πει ότι ξέρεις κάτι από το Σαββίδι, ρε παιδί μου, και αυτό μας το στήσανε. Δόξα τω Θεώ, όχι, να το στήσει, πώς να το στήσει δηλαδή. Ξέρω εγώ, από Αργιανούς μπορούν πολλά τα όχι, η δική σου, δηλαδή η δική σου είναι τι είναι, αγγελούδια. Τι είναι. Γι' αυτό σου λέω εγώ, επειδή με αγγελούδια δεν έχω να κάνω, γι' αυτό σου είπα. Όλοι, ο παδί έτσι είναι λοιπόν, πολύ καλά. Εντάξει, καλά κάνεις. Έχουμε πραγματικά στον Άρη, πραγματικά, αν και δύσκολο, μην το λέμε, ότι τώρα πήραμε το 0-0, θα βάζω ανθρώπιτο στην Άρη, στον μέσα ανθρώπιτο και πήραμε το 0-0. 50-50 είναι η πρόποψη, δεν είναι. Πάλι είναι στο 50-50, έτσι. Εντάξει, αυτό. Εγώ έχουμε να κερδίσει, αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Να πέσει τελικά με τον Ολυμπιακό. Α, το θέλουμε, βέβαια, πολύ το θέλουμε. Εκεί θα βάλει, εκεί ξέρεις, όλα αυτά ξέρεις, η καχυποψία μας, αυτά όλα που έχουμε εμείς, οι Έλληνες που το κουβαλάμε στο μυαλό μας. Γιατί σήμερα έβλεπα εγώ τώρα αυτές τις μέρες εδώ το γερμανικό το κύπελο και παίζουν οι εμπάδες εδώ. Ναι. Έβλεπα και τα παιδιά της Τόρμου, τα παιδιά και τη Σάλκε. Πάει η Τόρμου, πάει η Σάλκε, πάνε και οι δύο. Ρε παιδιά, δεν ασχολήθηκε κανένας. Μα κανένας να πει ότι ο διαιτητής αυτό έκανε εκείνο, παίζανε 2-0 έκανε η Σάλκε. Ναι. Από τη Γιούνιο Βερόνα έκανε 0-2. Και το έκανε 3-2 στα τελευταία. Ωραία. Δυστυχώς υπάρχει άλλη κουλτούρα και αλλιώς βλέπουν το ποδόσφαιρο οι Γερμανοί και να πούμε και την αλήθεια, υπάρχει και ισότιμο και ισόνομο πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή εκεί το πήρε, ανέβηκε η Καϊζερσλάουτερν, θυμάμαι πριν καμιά 20 χρόνια, με το Ρεχάγκελ προπονητή.
ανέβηκε από τη Β' Εθνική και πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ποτέ. Εύχομαι και εμείς, γιατί όπως λέμε, τους βρίζουμε τους Γερμανούς, τους κάνουμε καλά. Η νοοτροπία μας παιδιά αυτές, σε πάρα πολλά και η παιδεία μας. Αν λίγο να αρχίσουμε να λέμε, τι θα πει, όχι ρε, ας γίνουμε και λίγο και σαν και αυτό. Δεν τα ξέρουμε όλα εμείς οι Έλληνες. Δεν είμαστε εμείς τόσο που αν ήμασταν, θα είμαστε πιο μπροστά από αυτούς. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είναι τόσο βλάκες και να είναι πιο μπροστά από εμάς. Αντιφάσκουν αυτά, έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να σε ευχαριστήσουμε για το τηλέφωνο. Να είστε καλά και καλή εκπομπή και υγεία σας εύχομαι. Υγεία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσένα και στην οικογένειά σου. Υγεία λέει ο άνθρωπος. Το ίδιο είπα. Τι είπα εγώ, βρε ζώο. Δεν ξέρω εγώ. Καμιά εξέταση έκανες. Τι ζώο είμαι. Τι ζω, εσύ δεν κάνεις εξετάσεις όταν είσαι. Όταν χρειάζεται. Εγώ τι κάνω, όταν δεν χρειάζεται. Ναι. Τι ζω, είσαι τυχερός που είναι στα τελευταία 8 λεπτά η εκπομπή. Τι βλέπεις πάλι εκεί πέρα. Τίποτα, ρε. Για πες, γιατί συνέχιζες να συνεχίσουμε, δεν θα πάρουμε γραμμές. Εντάξει, 5 λεπτάκια. Τι να πω. Θέλει ακόμη. Αυτό που κάτι έλεγες, ας πούμε, και μας πήραν οι γραμμές. Όχι, βάλα. Αυτό που πήγα να πω και το είπα πριν στο τηλέφωνο σε κάποιο φίλο είναι ότι με προβληματίζει γιατί. Αν θυμάσαι, εγώ είμαι από τους αντικουπερικούς. Καλά. Ναι, αντικούπερ. Και ο λόγος αυτός ήταν ότι ήμασταν προβλέψιμοι. Το ίδιο βλέπω και τώρα. Δηλαδή η ομάδα, χωρίς να κυνηγάω τον Γερμανό, γιατί ο Γερμανός έχει αποτελέσματα. Ενώ τότε με τον Άρη είχαμε δύο πρόσωπα σαν ομάδα. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη πάρα πολύ καλά. Στην Ελλάδα ήμασταν μέτροι. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Σε σχέση με το υλικό έχει ένα δίκιο τώρα. Λοιπόν... Αλλά βλέπαμε και μπάλα όμως, έτσι. Ναι, βλέπαμε μπάλα και τώρα βλέπουμε μπάλα. Φυσικά. Δεν είναι καλή. Ειδικά ομάδα, στα ευρωπαϊκά μας, στα δύσκολα μάτς, έτσι. Η ομάδα έχει πάρα πολύ καλούς περιφερειακούς ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά ακόμα και σήμερα που δεν ήμασταν τόσο καλοί στο θέμα του με το Ροζ, με το Σάσα, αλλά πίσω από το, εκεί, πίσω από το Center Four, ας πούμε, βλέπεις ότι η μπάλα θα κάνει στο 1-2, θα κάνει την τρίμπλα. Το βλέπουμε πάλι και σε μια κακή μέρα του Άρη. Δεν πονάνε τα μάτια σου. Έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε κάποιες σοβαρές ελλείψεις, αλλά έχουμε καλή ομάδα. Το ένα άλλο το άλλο. Τώρα, αυτό που με προβληματίζει που πήγα να πω πριν και βγήκαν οι γραμμές, αλλά το είπα σε ένα τηλέφωνο, είναι ότι είμαστε προβλέψιμοι. Θα ήθελα να αλλάξει λίγο το σύστημα ο Γερμανός. Ειδικά τώρα που θα πάμε για την πρόκριση και θα είναι καλό να μην. Η μαγιά θα είναι να μην φάμε νωρίς γκολ. Έτσι. Δηλαδή, άμα βάλεις ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, έστω και στις αρχές, μετά θα πρέπει να σε βάλουν δύο γκολ. Παντελή, επειδή όλα αυτά είναι πολύ σχετικά, α πούμε. Δεν με ενδιαφέρει, θα και εγώ θέλω την πρόκριση. Α την κάνουμε. Τώρα, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, τι είναι αυτό. Μπορεί να βάλουμε γκολ στο 10 λεπτό και να μας βάλουν 3 μετά. Τι είναι αυτό. Και ο Πάοκ μας έβαλε γκολ στο 1 λεπτό. Εντάξει, και έφαγε 4 μετά. Κοίταξε, σχετικά τώρα, είναι αυτά όλα. Όχι, δεν είναι σχετικά. Θα σου πω το γιατί. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα παιχνίδι κυπέλου. Δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Και να χάσει το πρωτάθλημα, λες εντάξει, ρε παιδί μου, θα κερδίσω εκεί, θα πάρω τους πόντους, θα κάνω κάτι. Εδώ είναι μπαμ και κάτω. Εδώ πρέπει να παίξεις προσεκτικά. Εδώ πρέπει να κατεβάσεις, να μην είσαι προβλέψιμος, να μην ξέρει ο Παντελίδης πώς θα παίξεις, τι θα κάνεις. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει διαφορά αυτός ο Άρης το πώς κατέβηκε με άλλες φορές. Έφυγε το μικρόφωνο, δεν πιστεύω. Πω, αυτή η μάτια είναι αυτά. Δεν γίνονται. Έπεσε το μικρόφωνο. Μα δεν μπορεί να είσαι τόσο ζώο. Εγώ τι θέλω. Έπεσε κάτω το μικρόφωνο. Βρε γκαντεμόσκυλο. Πώς δεν σε έδωσε κανένα χαστούκι το μικρόφωνο να βγει κεφάλι. Έχει κανένα μάτι. Τι πλάκα. Αλλά είδε σακάλι. Ανταλλακτικό, είδε. Πώς λέγεται αυτό που κάνεις το σπάρινγκ? Το σπάρινγκ είναι άλλο. Τι κάνεις, box εσύ? Boxing. Πυγμαχία, ναι. Ας σου δώσω μία BBC, σου κόβω το ρεύμα για κανένα τέταρτο. Ανάλογα, πώς αντιφάς. Αν αντιφάς ξαφνικά και σε κάποιο σημείο περίεργο. Το εξαμπατρεί τελείωσε. Αυτό το αντανακλαστικό το είδες. Όντως. Με εξέπληξες. Θεωρώ ότι από τον Κουέστα είμαι καλύτερος. Τι πλάκα. Γιατί εκείνος καμιά φορά. Πώς δεν είπες, για αυτόν Ιντέγε. Ούτε πλυντήριο δεν πιάνει. Και σήμερα έκανε 2-1. Η αλήθεια έχει δίκιο ο Νίκος που είπε ότι του γύρισαν αρκετές φορές την μπάλα. Αυτό αν θυμάσαι πέρσι γινόταν πολύ με τον Ερέρα που το γυρνούσαν πάρα πολύ την μπάλα. Με τον Γερμανό, όχι τόσο σήμερα, πραγματικά μπορεί όσες φορές τη γυρίσαμε σήμερα την μπάλα στον Κουέστα να μην τον είχαμε γυρίσει σε όλο το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ, καμιά δεκαριά φορές το γυρίσαν και σε μία-δύο έκανε και λάθη ο Κουέστα. Εντάξει, δεν είναι. Για μένα, να σου πω την αλήθεια, επαναλαμβάνω το σχόλιο μου. Καλό ο Κουέστα, άγιος,
για ένα πληρωματικό είναι, ας πούμε, για έναν Άρη τον οποίο θέλουμε να κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Και ειδικά σε κανένα τελικό, άμα τον έχεις αυτό, να λίγο πονάει. Εντάξει, εδώ είχαμε τον άλλο, πώς το λέγανε, ναι, το Σιφάκι. Όχι, ποιο Σιφάκι, ο Σιφάκι. Για τελικό, δεν μπορώ, δεν μπορώ όταν ακούω αυτό το όνομα το Σιφάκι, μέχρι κατευθείαν. Μολέτο στο. Κάτσε με παρεξηγηθεί, Αναστασία. Ναι, άμα παρεξηγηθεί, yeah. Μου έρχεται κατευθείαν χαλκομανία τον γκολ του Λέτο να πούμε. Με φάτσα κάρτα μου έρχεται. Εντάξει. Όταν ακούω Σιφάκι, αυτό τέλος πάντων. Όχι, τον άλλο στο Καφτατζόγλου, πώς λεγόταν, ρε. Που δεν. Τον Ξανθό που είχαμε. Ναι, πώς λεγόταν, ρε. Που είχε παίξει στη θέση του. Ο Σλοβάκο. Πώς λεγόταν. Άλλο, άλλη αποτυχία τερματοφυλάκων εκείνη τη χρονιά. Πορε, φίλε. Κοίταξε, είμαι 45 χρόνων. Πόσο μόνο? Ναι, μόνο. Και ελαφρώς 60-70 και ελαφρώς μεταχειρισμένος. Ναι. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Σ' ακούμε. Εγώ δεν θυμάμαι τον Άρη εκείνη η χρονιά με Χαλκιά και τον. Πώς το λέγαμε, ρε. Πιο Βεζάνο, όχι. Όχι, ρε, όχι, ρε. Ποιος ήταν αυτός ο Σλοβάκος. Βοήθεια, ρε, κοινό, βοήθεια. Πώς λέγονταν. Τέλος πάντων. Και η φετινή χρονιά, ας πούμε, έχουμε θέμα με τα τέρματα. Ενώ ανέκαθεν και σε κακές χρονιές. Ο Άρης διαχρονικά πάντα είχε καλό, πάντα καλό τερματοφύλακα, έτσι. Ναι, ναι. Παπαφλωράτο, Γκουιντάρ, τι να θυμηθώ, και πιο παλιά Κασιαούνι, ναι, είχε καλούς τερματοφύλακες. Καρκαμάνης είχε. Κατεργιανάκης. Έτσι, είχε πραγματικά. Δηλαδή λέγαμε ότι στο, πάντα στον Άσο είμαστε. Κάτσε, έχουμε εδώ, πώς το λέγανε. Κέλεμεν, ρε. Κέλεμεν, να είναι καλό Παρασκευάς, να είσαι καλά, ρε φίλε. Ο Κέλεμεν, αυτό το πουλί. Λοιπόν, που δεν τα βρίσκαμε τότε με το Χαλκιά και έβαλε τον Γκέλεμεν. Δεν έβαλε και τον Αμορόζο στο τελικό. Μα ο Χαλκιάς, ο Χαλκιάς εκείνη ήταν. Τι να σε πω, στην Τούμπα θυμάσαι μέσα από τα χέρια που του φεύγει η μπάλα. Ναι. Έβαινε γκολ. Θυμάμαι και στο Αλιάνς. Και στο Αλιάνς Αρένα. Τέσσερα αυτόν γκολ. Στον Άρη την πρώτη χρονιά με. Έκανε φοβερή με χρονιά. Έκανε την καλύτερη χρονιά τη καριέρα. Τη καριέρα του, πραγματικά. Δηλαδή αλλά είχε πιάσει δύο. Θυμάμαι, ένα με την Ξάνθη μέσα στο Χαριλάου του Άτζα το σουτ και ένα στο 1,5 μέτρο του Γεωργιάδη. Μέσω Καφτατζόγλιο. Θυμάσαι? Όχι, το ένα το θυμάμαι, το άλλο δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, δύο σούτα ήταν απίστευτα. Αλλά ήταν ειδικά. Το θυμάμαι στο. Ήμουνα στην ένα εκείνη την ημέρα με την Μπράγκα. Ναι, τον γκολ, το δικό του λάθος. Να μπω μέσα στο τέτοιο να τον κυνηγάω. Και εμείς ήμασταν στο Allianz Arena που έκανε 4 αυτόν γκολ. Από τα 6 γκολ, 4 αυτόν γκολ έβαλε ο Χαλκιάς. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά περασμένα ξεχασμένα. Αυτό που είπα πάντως ο φίλος πριν του Ατρομήτου, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Γιάννης. Είναι κι εγώ έτσι. Ότι δηλαδή, διάθεση μου πιο από αυτά λέω που ότι είναι πάρα πολύ βασικό να μην έχει φάει γκολ. Ναι. Είναι πολύ βασικό. Εντάξει, εσύ βέβαια τώρα είπε ότι είναι σχετικά και αυτά. Εγώ σου λέω. Άμα βάλει γκολ από την άρη. Δηλαδή. Ναι, δεν σημαίνει άλλο εννοώ, ρε. Να παίξει κι εσύ. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι βάλαμε γκολ στο 10, τελείωσε. Καταστροφικό ποδόσφαιρο. Βάζουμε γκολ στο 10 το λεπτό, τελείωσε το ματ. Όχι, ρε. Όχι, βέβαια. Άλλο σου λέω εγώ, αγόρι μου. Να το πα το παιχνίδι στα μέτρα σου. Ναι, να παίξει έξυπνα. Σήμερα έπαιξε έξυπνα και ο. Να δώσει κανένα κλωτσίδι. Και ο Παντελίδης. Ναι, αυτό σου λέω. Να παίξει λίγο πιο συντηρητικά. Να παίξει λίγο με πιο κλειστές άμυνες. Και μετά τσου, άμα βάλει ένα γκολ, μετά τρέχατε ποδαράκια μου. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό, είναι δύσκολο αυτό μετά. Εννοώ. Αυτό εννοώ. Που λες ότι είναι σχετικά. Εντάξει. Με τον Μπάουκ ήμασταν και λίγο τυχεροί. Κακά τα ψέματα. Γιατί τρώει το αβαβά γκολ, να πούμε ο άλλο. Και μετά χάνουν ευκαιρία στο καπάκι. Αυτό είναι και θέμα, είναι και η τύχη. Α, σήμερα χάσαμε το πέναλτι. Είναι ο παράγοντας τύχη, ρε φίλε. Ο παράγοντας τύχη πάντα παίζει ρόλο. Επαναλαμβάνω και στο ποδόσφαιρο και στη ζωή μας, έτσι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, σιγά σιγά πάμε και στο κλείσιμο της εκπομπής. 4 ώρες ήμασταν εδώ πέρα στο στούντιο. 4 ώρες εδώ. Μάλιστα το στόμα σου. Μίλουσα, βρεζό. Μετάδοση υπήρχε. Α, μα, ναι. Δεν μπορεί. Τόσο είναι χαϊδευτικό να μην παρεξηγούνται μερικοί. Είναι στην παρέα, το λέμε. Είναι η ατάκα της παρέας. Είναι η ατάκα της παρέας. Εντάξει. Ήμουνα στη μετάθεση του παιχνιδιού εδώ πέρα. Ήμουνα για να σχολιάσουμε εδώ πέρα με τον Νίκο. Σχολίαζε κιόλα ή μόνο έβλεπε. Σχολίαζα κιόλα. Βοηθούσα κιόλα. Ναι, βοηθούσα. Πε αυτό το replay. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Είναι γιουβέτσι. Καταρχήν έχει πρόβλημα στα μάτια. Πώ έβλεπε το replay. Έχω πρόβλημα στα μάτια γιατί τελευταία σε κοιτάζω πάρα πολύ και έρχεσαι τακτικά και στου καφέδε. Οπότε θα κάνω ένα λέιζερ. Κατάλαβε μέσα στο μήνα. Μόνο θα. Μόνο στα μάτια θα κάνεις λέιζερ. Τι μιλάς, βρε. Τι μιλάς. Σαν τον ανθρωπάκι της Μισελένης. Θα δεις σεζόν. Τι σεζόν. Να με τιμήσεις εκεί στο ξενοδοχείο που θα πάω. Πού θα πας τελικά. Έκλεισες. Πού έκλεισες. Θάσο. Ναι. Θάσο. Ναι. Ένα θα σου πω. Δεν πηγαίνω σε νησιά. Γύρω, αυτό δεν. Φοβάσαι μη βουλιάξει. Ναι. Τα νησιά δεν είναι αυτά που έχουν γύρω-γύρω θάλασσα. Ναι. Δεν πάω. Γιατί? Έτσι γουστάρω. Λογαριασμό να σου δώσω. Ξέρω θα πατάς. Κάνω δεν χώμα. Θέλω, ρε φίλε. Χωματάκι. Δεν μ' αρέσουν τα νησιά. Το καταλαβαίνεις. Δεν μ' αρέσουν. Τι να κάνουμε. Δεν μ' αρέσει η θάλασσα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
Δεν σ' αρέσει η θάλασσα. Δεν μ' αρέσει, ναι. Εσένα σου αρέσει. Πες κάτι που δεν σου αρέσει εσένα. Εγώ και σε βουνό πάω και σε θάλασσα πάω. Και τα βουνά είσαι. Πρακτικός είμαι εγώ. Και τα βουνά είσαι κατευθείαν. Δεν έχω θέμα. Ανάλογα με κάθε πράγμα στον καιρό. Έτσι, το καλοκαίρι έτσι. Θα πάω στη θάλασσα, το χειμώνα θα πάω σε κανένα τέτοιο. Βασικά έχω να. Φάσο δεν έχω πάει. Καβάλα πάντως και σε εκδρομές έτσι πολλές φορές και Ξάνθη και Κομοτηνή έχουμε καβάλα πάει. Καβάλα είχα πάει τελευταία φορά. Πότε πήγες με το 70? Τι λες βρε Τόξο, τότε που είχε βάλει γκολ τότε με 0-1 με Κούπερ δεν ήμασταν. Ποιο μάτσα για πες, πρώτη αγωνιστική με Κούπερ. Μισελ, αυτός είχε βάλει όχι, γκολ. Όχι, το Οριόλ. Οριόλ, ναι. Οριόλ το είχε βάλει, στο πρώτη αγωνιστική, 0-1. Ναι, ναι, ναι. Τα λέω καλά, ρε Ανδρέα, για βοηθά. Έχει σκονάκια έχει εκεί πέρα. Όχι, βλέπει όχι, ο άνθρωπος, γιατί ήταν μεγάλος άνθρωπος. Όχι, το θυμάμαι, ρε. 0-1. Πώς δεν το θυμάμαι. 0-1 με τον Οριόλ ήταν. Το Οριόλ. Ένα ούτε από το Καρομπαλάκι. Θυμάμαι τότε, είχα πάει τότε Καβάλα. Ναι. Στην εκδρομή. Και τότε. Κερδίσαμε περίεργο, ρε. Και μας είχαν βάλει και ναι. Στον Μπιτσόμπαρο που είχαμε πάει ενός φίλου Αριανού. Ναι. Μας βάλανε κουφάλες καρφιάρες. Από την Καβάλα πάντα. Πάθαμε πολύ φούι. Πάντα όταν περνούσαν λεωφορεία από την Καβάλα με οπαδούς του Άρη, εμείς επί το πλαίσιον με αμάξι πηγαίναμε παρέα, πάντα υπήρχε πρόβλημα εκεί πέρα. Πάντα από την Καβάλα υπήρχε πρόβλημα και είχαν γίνει και άσε τώρα, δεν είναι αυτά για τον ένα. Λοιπόν, αυτά. Επαναλαμβάνω, 0-0 το παιχνίδι, έτσι. Την άλλη Πέμπτη, 8 η ώρα. Δεν έχει να φοβηθεί ο Άρης. 8 η ώρα είναι το μάτς, να ξέρεις, την άλλη Πέμπτη. Βλέπεις ότι η ομάδα, βλέπεις ότι ο Ατρόμητος δεν είναι καμιά αμάν και ντε ομάδα. Όχι, εντάξει, ρε φίλε, θέλει. Απέξει την παλίτσα σου να πούμε λίγο. Και εσύ, κύριε Ένικ, λίγο κάνε λίγο και κάποιες άλλες κινήσεις. Ότι... Να μην είσαι προβλέψιμος. Γιατί η ομάδα είναι πολύ καλύτερη από τον Ατρόμητο, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Ούτε είναι καμιά έδρα με 15 άτομα. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Δεν λες τώρα άγνωστα πράγματα, γνωστά λες. Θέλουμε να πιστεύουμε την επόμενη Πέμπτη τέτοια ώρα θα είμαστε με την πρόκριση στους ημιτελικούς για να συναντήσουμε και τις άλλες ομάδες και να λύσουμε εκεί τις διαφορές. Θα δώσουν εισιτήρια, υπάρχει περίπτωση να δεν ξέρω, πού να τα ξέρω αυτά, ρε. Ναι, μήπως άκουσες κάτι, ρε. Πού να το ακούσω, μέσα στο ντιο, ρε. Δεν μπορεί να είσαι τόσο. Περίμενε, ρε φίλε, εφόσον ήταν μέσα έξω, μπορεί όχι, να είσαι. Όχι, δεν είπα. Αυτοί δεν έχουν κόσμο εκεί. Δεν εντάξει. Έχει, εντάξει, δεν ξέρω. Ούτε με ενδιαφέρει αυτό, σοβαρά σου μιλάω. Δεν σε ενδιαφέρει να έχουμε κόσμο. Όχι, στο γιατί άμα δεν έχουμε, δηλαδή τι θα γίνει. Τάξει, θα αποκλειστούμε και αν έχουμε θα πρέπει. Όχι, ρε φίλε, αλλά είναι κάτι, ρε φίλε. Να έχει οπαδού μέσα. Δεν έχει. Εσύ γιατί πήγαινε εκδρομέ τότε να δει. Άλλο τότε. Άλλο τότε πήγαινε μου και νέο. Τώρα θα σε δώσω καμιά με το μικρόφωνο στο κεφάλι. Είπαμε ημιτελικό και τελικό. Θα άμα έχει μια 500 κάτω άσχημα είναι. Δεν ξέρω να δίνουν εισιτήρια σου. Είπα, αυτά αύριο, αύριο η δισογραφία και το ρεπορτάζ θα δώσει την απάντηση στο ερώτημα σου. Εγώ να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την συμμετοχή. Εμένα θα με ευχαριστήσεις. Εσένα τι να σε ευχαριστήσω. Εσύ θα με πας τώρα και σπίτι γιατί πρέπει να κάνει λίγο κρύο έξω, έτσι. Λίγο κρύο σκουφάκι πρέπει να... φοράς. Έχω σκουφάκι για... και γυαλιά. Στο στούντιο το φορούσες. Τι βλάκα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Ζαγόρας. Και η εκπομπή του Ζούγκλα θα ακολουθήσει. Καλό βράδυ για από μένα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.